είμαστε. Τα σήκωσα όλα, δεν ξέρω σε ποιο μιλάς. Πάντως μιλάει. Μιλάει, ναι. Και ακούγεται είναι το θέμα. Περίμενα εδώ. Τώρα. Τώρα με ακούγομαι. Ακούγεται τώρα. Μια χαρά. Πώς δεν ακούγεται. Τώρα. Μιλά λίγο. Μιλά. Τώρα με ακούς. Καλύτερα είσαι τώρα, ναι. Και ξέρεις τι να, πιάνει. Να τα ρυθμίζουμε πριν. Ρε φίλε, αφού έκανες ανακατανομή, ναι. Έχει 84 μικρόφωνα εδώ πέρα. Πες FM. Κάθε μέρα 12 με 2. Μαθήματα ηχοληψίας. Άρα είστε τα δύο πρώτα, παιδιά, να ξέρετε. Ναι. Έτσι όπως τα έχετε ρυθμίσει εδώ. Ναι. Το λύσαμε και αυτό καλέσαμε. Λοιπόν. Εκτός αν μιλάς εκείνο και ακούγεις εκεί. Soundcheck.gr. 1-1-2. 1-1-2. Τι γίνεται. Λοιπόν. Τι θέματα έχουμε σήμερα. Τρόικα και σήμερα μαζί σας. Έχουμε. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Να πούμε στον Κωστίτο Τζαρό ότι θα ξεκινήσει 2 και 10. Καημένος. Από τώρα το λέμε για να μην αγχώνεται. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε θέματα τα οποία δεν είναι και πολύ ευχάριστα όσον αφορά τα σημαντικά. Και δεν τα περιμέναμε κιόλας, Κωστή. Ναι, ναι, πέσαμε από τα σύννεφα πραγματικά. Τι έγινε, παιδιά, πείτε μου για μένα. Τίποτα, κάτι ακροδεξί από ό,τι διάβασα κάπου. Ακροδεξί. Κάτι ακροδεξί. Στα γήπεδα. Ναι, ή κάποιοι άγνωστοι. Ακροδεξί με κόκκινες μπλούζες. Ναι. Μόνο στην Ελλάδα είναι full face. Με κόκκινα full face ή ακροδεξί. Λοιπόν, κάναν ντου στον αγώνα Youth League. Ολυμπιακός Μπάγκερ. Κάνα και αυτοί οι Γερμαναράδες, σε φίλε, η Θρασίτα τι πάνε και. Μα είναι δυνατόν. Στην Άντερ 19. Όπως διάβασα στη σελίδα. Ναι. Ευτυχώς που επενέβησαν οι φίλοι του Ολυμπιακού και του απομάκρυναν. Ευτυχώς. Η αλήθεια είναι. Ότι ακούγεται ένα ου και τι κάνετε και ναι, κάνουν ου. Κάνουν ου από την κερκίδα. Ναι. Και τι κάνετε, φωνάζω εσεί τι κάνετε κτλ. Και, γυρίζουν λοιπόν αυτοί επειδή του είπαν έτσι και κοπανάνε και δύο δικού του. Ωραία. Ένα από τον οποίο ήταν ο Βαβακούλα. Ναι. Σκέψτε τώρα. Μετά το Μητρόπουλο και ο Βαβακούλα. Τον οποίο ενδεχομένω. Ένιωσε την Ολυμπιακή. Θα έχουμε στην εκπομπή στη συνέχεια. Τον Βαβακούλα. Ναι, ναι. Τον Νίκο Βαβακούλα. Καταρχήν ξέρετε ποιο ήταν ρεπόρτερ αγωνιστικό χώρο εκεί. Δεν μπορεί να βγει. Γιατί δεν μπορεί. Μετάδοση έκανε, όχι με ρεπόρτερ. Κάνεις λάθος, μπορεί, δεν έκανε μετάδοση. Δεν μπορεί να βγει. Γιατί δεν μπορεί. Δεν μπορεί να βγει. Συνάδελφος το ρώτησες. Εγώ. Να. Δεν μπορεί να βγει γιατί. Εργάζονταν για άλλο μέσο. Ναι, όχι, είναι το κανάλι και τα λοιπά. Εντάξει. Έχει το κανάλι. Και έχει επαγγελματίες υποχρεώσεις. Έχει να δείξει και άλλα μάτς. Να πάει και αέσα. Ναι, πάλι. Μπορεί να βγει και να κάνει το άλλο τότε. Παιδιά, δεν είδα. Δεν είδε τίποτα. Κάτι ακροδεξί μου είπαν ότι ήταν. Και δεν ξέρω ακριβώς τώρα. Και κάτι Παναθηναϊκή. Παναθηναϊκή. Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για αυτό το πολύ άσχημο περιστατικό, να το πω έτσι πολύ σεμνά, που έγινε χθες. Θα δεν καταγράψουμε λίγο, ορισμένα γεγονότα. Λίγο. Περίεργο. Περίεργο το γιατί. Το timing. Όχι το timing, για το γεγονός ότι όλοι αυτοί εκεί κάτω είναι σε μια κατάσταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι σε μια κατάσταση. Κανονικότητας, ναι. Αυτή τη θύρας 7 του Ολυμπιακού, του τέτοιου, τη θύρας 9, τη 15, τη 13 του γηπέδου, ναι, Καραϊσκάκη. Γενικώς λέμε. Γενικώς. Ναι, οι θύρες δηλαδή είναι σε μια κανονικότητα γενικά αυτή. Δηλαδή δεν έχουν τέτοια θέματα. Ήταν λίγο περίεργο όντως. Δηλαδή πώς ξέφυγαν τώρα αυτοί εκεί πέρα. Κάτι έγινε. Κάτι παίχτηκε εκεί. Ο Ολυμπιακός έβγαλε ανακοίνωση για το. Έβγαλε. Το καταδίκασε. Το καταδίκασε. Πάλι καλά. Έβαλε το καταδίκασε το. Δάχτυλο Ιβάν. Το ζήτημα είναι τι γίνεται. Ότι ήταν Ρώσοι. Μετά φίλε, φύγανε με τα μηχανάκια, ναι. 70 άτομα. Και πήγαν στο Καραϊσκάκη. Και πήγανε στα Πετράλωνα. Και κάνανε ντου στο σύνδεσμο του Παναθηναϊκού. Δηλαδή η αστυνομία δεν τους. Δεν τους βλέπει. 70 μηχανάκια. Τους βλέπει, Κώστα. Δεν είναι τους βλέπει. Κώστα, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο να τους σταματήσεις. Δεν είναι εύκολο να τους σταματήσεις αυτούς. Διότι αν κάνεις. Όλοι το βίντεο στο έθνο. Μια χαρά είναι, Χρήστανθε. Άμα μαζευτούμε εγώ και εσύ και άλλοι 10 μηχανάκια. Θα σου πω. Στην Τζιμισκή θα μας σταματήσουν σε 5 λεπτά. Η απόδειξη λοιπόν είναι η Θεσσαλονίκη, όπως το λες. Στη Θεσσαλονίκη με την προηγούμενη κυβέρνηση, Κώστα, και δεν το λέω τώρα Νέο Δημοκράτικα ή ΣΥΡΙΖΑΙΚΑ ή οτιδήποτε άλλο. Με την προηγούμενη κυβέρνηση, επί 4 χρόνια, ο Μπαχαλάκης. 3, ο Μπαχαλάκης 4, ο Μπαχαλάκης 13 και ο Μπαχαλάκης 10 έκαναν πάρτι. Κάθε βράδυ, μπορώ να σου πω διαφορετικά περιστατικά, πηγαίναν οι Αριανοί στους Παοξίδες, οι Παοξίδες στους Αριανούς, οι Ηρακλειδείς στους Παοξίδες, οι Παοξίδες στους Ηρακλειδείς. Όχι, περίμενε. Εδώ και 1,5 μήνα περίπου, όταν πήγανε να πάνε οι μεν στους δε, οι δε στους μεν, ναι. Σε όλες τις περιπτώσεις, όχι σε όλες, στο 80-90% που υπήρχε πληροφόρηση, τους σταματήσανε. Με τελευταία φορά αυτό που έγινε στο πάρκο της Κρήτης. Και γι' αυτό υπήρξε και αυτή η επιχείρηση που έγινε με εισαγγελείς και τα λοιπά στους συνδέσμους πριν μια εβδομάδα. Υπάρχει λοιπόν μια κατάσταση στη Θεσσαλονίκη
αστυνόμευσης μεγαλύτερης και με εισαγγελικές αρχές και τα λοιπά, ντούσε συνδέσμους και τέτοια πράγματα. Όχι ότι βρήκαν τίποτα φοβερό, βρήκαν 5-15, πώς τα λένε, τσεκούρια, ναι, πυροσβεστικά για και, όμπες, και 4 τσάπες. Για τις όμπες. Φίλε, okay, πέσαμε από τα σύννεφα. Το θέμα είναι, αν βλέπεις κάποια καραμπίνα εκεί πέρα. Ναι, εντάξει, okay. Στην Αθήνα λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν είναι εύκολο να γίνει για άλλους λόγους. Γιατί εκεί, Κώστα μου, έχουν άλλα θέματα. Δεν μας νοιάζει. Έχουν καταρχήν τα εξάρχεια. Εκεί είναι όλες οι δυνάμεις. Και σου λέει, εκεί είναι όλες οι δυνάμεις. Να σου κι εγώ θα πάω από την άλλη μεριά. Κατά τα άλλα, να κανονίσουν να βρουν δυνάμεις. Να βρουν δυνάμεις. Βέβαια. Εντάξει, είναι ότι σε αγώνα σημαντική διοργάνωση, δηλαδή δίνει βάση και η UEFA στο Youth. Ναι, πήγαν εκεί που είδαν ότι δεν υπάρχει αστυνόμευση προφανώς, έτσι. Γιατί στο κανονικό το παιχνίδι δεν μπορούσαν να πάνε, να τα κάνουν αυτά, να μπουν μέσα. Πάντα αυτές οι καταστάσεις, εγώ το λέω, είναι μια ευκαιρία για να δούμε ποια μέσα είναι αντικειμενικά και ποια γράφουν άλλα τι άλλων. Έχουμε διαβάσει τα απίστευτα. Εντάξει, τώρα μέσα στις δεν υπάρχει καν το θέμα σε άλλα, η αλήθεια. Ποιος μας παίρνει τηλέφωνο, α. Συγγνώμη. Εντάξει. Ναι. Εσύ στέργιο τώρα τι ψάχνεις να βρεις τώρα, έτσι είναι ρε φίλε αυτά. Εντάξει. Έλα, μίλαμε για τους άλλους μόνο και εμείς τα ίδια και κάνουμε τώρα. Εντάξει τώρα. Τον η κοινωνία είναι δηλαδή, αυτή. Πώς αντιμετώπισε έτσι το θέμα της ουρωτής τα μέσα του Άρη και πώς τα αντιμετώπισαν τα μέσα του ΠΑΟΚ. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Αντίστοιχα θέματα ανάποδα έχουν και οι άλλοι. Που κάνανε επεισόδια, ας πούμε, οι Αριανοί κτλ. Πώς θα αντιμετωπίζει ένα μέσο του ΠΑΟΚ και πώς θα αντιμετωπίζει ένα μέσο του Άρη. Αυτό υπάρχει. Αυτό υπάρχει. Κακός υπάρχει και αυτό. Κακός υπάρχει. Να σου πω γιατί υπάρχει όμως. Υπάρχει ακριβώς γιατί έχει ξεκινήσει κάποιος το χώρο, στο συγκεκριμένο κομμάτι, και μετά ο ίδιος ο κόσμος, οι περισσότεροι ξέρεις τι λένε, καλά ρε, δεν βλέπετε τι κάνουν οι άλλοι. Ναι. Οι άλλοι τα κρύβουν, εσύ γιατί και τα γράφετε. Ο δημοσιογράφος είναι αυτό. Τα γράφεις, καλά ρε, γιατί τα γράφεις. Δεν τρέπεσαι, δεν βλέπεις οι άλλοι που έχουν στεγανά. Τα κρύβουνε, ναι, που τα κρύβουνε. Επειδή το ξέρω το δεύτερο, το ξέρω καλά εγώ. Όλοι. Καλά ρε, γινόταν χαμός μέσα στην ομάδα και δεν δικείς να τα πεις. Ναι. Δεν τρέπεστε, δεν τα γράφετε. Τα ξέρετε και δεν τα γράφετε. Ναι. Αποφασίστε ρε παιδιά, τι θέλετε τελικά, να τα γράφουμε. Εγώ ξέρω τι θέλουν. Να γράφουμε τον άλλον. Τον άλλον, άμπραβο, τον άλλον. Ναι. Για το δικό μου το μετερίζει, εντάξει, δεν έχει καμία σχέση ο δημοσιογραφικός κόσμος του ΠΑΟΚ γενικότερα με αυτού του Ολυμπιακού. Δηλαδή, θα σου πω, αν έμπαινε ο Μαρινάκης με όπλο χρήσατε στο γονιστικό χώρο, δεν θα υπήρχε φωτογραφία πουθενά. Τι? Δεν θα υπήρχε. Πώς δεν θα υπήρχε. Πώς δεν θα υπήρχε. Πώς δεν θα υπήρχε. Δεν θα υπήρχε πουθενά. Πώς δεν θα υπήρχε. Κάπου θα υπήρχε. Πώς δεν θα υπήρχε. Θα υπήρχε. Κάπου θα υπήρχε. Θα την έβγαζε και να σου πει πώς δεν έχει δει. Δεν έχει δει δικιά του. Ο Μαρινάκης έχει εξαφανίσει, να σου πω ακόμα και αυτό, τη φωτογραφία που έχει αγανακτήσει το πουκάμισο στην Τούμπα. Αυτή η φωτογραφία λοιπόν δεν υπάρχει στα πρακτορία. Νομίζω και οι ματωμένες χθεσινές φύγανε. Έτσι διάβασα κάπου. Φίλε, είναι η μέρα με την νίκη που δεν πάει στο Ιουσακή. Βγήκανε οι φωτογραφικοί. Κοίτα, άκου λίγο. Και του Ιβάν στην αρχή. Και εδώ. Κατά λάθος βγήκε. Και εδώ. Και παντού. Λέγονταν ότι ήταν ψεύτικο. Επί μία μέρα. Έτσι. Μέχρι να βγει ο ίδιος και να πει: παιδιά, ήταν δικό μου. Ναι, εγώ ήμουνα και τα έκανα. Ότι ήταν μοντάζ. Έχουμε, ότι είναι έχουμε ψεύτικο. Γραμμή. Έχουμε γραμμή. Ποιο είναι γραμμή. Γραμμή. Και το οποίο και περιμένουμε. Να μιλήσουμε για το θέμα και εμείς αναλύουμε τα δημοσιογραφικά. Ναι. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Φίλων της Bayern της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Ηλία Γεωργιάδη, ο οποίος είναι μαζί μας και ήταν χθες στο Καραϊσκάκι, δεν ήταν στα γεγονότα του Youth League. Έτσι είναι, κύριε Γεωργιάδη, καλημέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ναι, ήμουνα στο γήπεδο του Καραϊσκάκι, όχι στα επεισόδια που γίνανε στην ΚΑΠΑ 19. Ναι. Μάθατε όμως μάθατε τι έγινε εκεί. Νομίζω ένας από αυτούς που χτυπήθηκαν ήταν και υπεύθυνος το συνδέσμο της Bayern, Γερμανός. Να σας πω οριακά, με βάση την ώρα, ότι εγώ μπαίνω πρώτος για τον έλεγχο στο Καραϊσκάκι και εκείνη την ώρα μαθαίνουμε επί τόπου ότι γίνονται επεισόδια στον αγώνα της ΚΑΠΑ 19, ναι, έτσι, και τα μαθαίνουμε ζωντανά εκείνη την ώρα. Και αυτό έχει και σημασία. Είναι ένα σοκ, προφανώς. Ναι, αυτό έχει σημασία, γιατί εκείνη την ώρα πάω να περάσω τον έλεγχο της αστυνομίας, ναι, κρατώντας τα πανό μας. Το πανό. Έτσι. Ακριβώς. Και αυτό με το πανό που τώρα έγινε πραγματικά, σας σταματήσανε επειδή έγραφε Θεσσαλονίκη. Ναι, όπως και πριν 4 χρόνια, έτσι και φέτος, χθες είχαμε ένα παρόμοιο πρόβλημα. Ναι. Οι άνθρωποι, κάποιοι συνέλληνες μας, βλέποντας τη λέξη Θεσσαλονίκη σε ένα κομμάτι πανί, ναι, τους έπιασε μια ταραχή και μια μηχανία και κάναν σαν πανικόβλητη να
μου το αρπάξαν από το χέρι και τρέχανε 4-5 άτομα πάνω κάτω για να σας δώσω να καταλάβετε. Ναι. Το πετάξαν σε μια άκρη, μου είπαν, δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Ναι. Μου λένε ότι γράφει Θεσσαλονίκη και προκαλούμε τον κόσμο του Ολυμπιακού. Άκου και Θεσσαλονίκη. Απίστευτο. Καλά, καλά και εσείς με πάνω Θεσσαλονίκη. Ναι, μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Ναι, δηλαδή αν έγραφε κάποια άλλη πόλη της Ελλάδας δεν θα υπήρχε πρόβλημα η Θεσσαλονίκη. Όχι, αν γράφατε Σόφια ή Σκόπια θα ήταν. Δραπετσόνα, με έγραφε Δραπετσόνα, Καμίνια και τέτοια. Φίλε, εντάξει το Δραπετσόνα, αλλά ακόμα και αν έγραφε Σόφια δεν του πειραζε. Αν έγραφε Σκόπια δεν του πειραζε. Το Θεσσαλονίκη του πειράζει. Δεν ξέρω. Απλά έτσι ένιωσα λίγο μια υποβάθμιση και του είπα τέλο πάντων να βρει μια λύση και μου λέει δεν φτάνει αυτά που κάνετε, μου ζητά και το λόγο. Λέω τι κάναμε, ρε φίλε, γιατί δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει, μόλις ήρθα στο γήπεδο. Γεννηθήκατε στη Θεσσαλονίκη. Ναι, μπράβο. Καλά, είναι δυνατόν. Είστε βόρειοι. Προφανώς του είπα και το άλλο, το ότι υπάρχει και μπορεί να, αν μπει ένα πανό που γράφει Αθήνα, δεν σας ενοχλεί, η Θεσσαλονίκη σας ενοχλεί. Εκεί κάποιος πέταξε τη λέξη ότι μπορεί να είμαστε το πάδι κάποιας ομάδας Θεσσαλονίκης, δεν θέλω να αναφερθώ. Έτσι. Έγινε πάλι εκεί πέρα μια μηχανή, ένα θέμα. Τέλος πάντων το λύσαμε αυτό. Μάλιστα. Τι σας είπαν δηλαδή, ότι είστε παοξίδες γι' αυτό? Κάποιοι οι οποίοι δεν μπορέσαμε να καταλάβουμε, γιατί εκεί μιλάμε για πολύ κόσμο που δουλεύει. Υπάρχει του Ολυμπιακού, σεκιουριτάδες. Ναι, σεκιουριτάδες, εταιρείες ουδέτερες υποτίθεται. Θεωρητικά ιδιωτικές, ναι. Είχε αστυνομία, είχε πολύ κόσμο, κοσμαρισμένος και μη. Μάλιστα. Έτσι. Και ήρθε κάποια στιγμή και η δικηγόρος της Μπάγερ και έλυσε το θέμα. Φωνάξαμε τους ανθρώπους της Μπάγερ αμέσως, γιατί αυτό το θέμα δεν είναι στα ελληνικά πλαίσια, στο ελληνικό πλαίσιο του πρωταθλήματος, είναι στην Ευρώπη. Champions League. Στα ελληνικά πλαίσια πρόβλημα. Πιστεύω ότι αν πηγαίνατε και ξύλο θα τρώγατε και το πανό θα σας παίρνανε και θα σας βγάζανε και τρελούς. Στο τέλος, αν ήταν Ελλάδα. Ότι προκαλέσατε. Ότι προκαλέσατε. Εμείς κάποια στιγμή τους είπαμε ότι το θέμα μπορούμε να το φτάσουμε και με μια επιστολή στην ομάδα και στην UEFA. Δεν είναι θέμα του Ολυμπιακού και του ΠΑΟ και δεν ξέρω ποιανού άλλου. Ναι. Με την παρέμβαση δεν είναι Αθήνα Θεσσαλονίκη. Καταλάβατε, και τους είπαμε δώστε μας το πανό πίσω. Το δώσανε. Και επενεύει η δικηγόρος της ομάδας και βρέθηκε λύση. Το βάλατε το πανό μέσα? Βεβαίως το βάλαμε μέσα. Κρεμάστηκε κανονικά? Κανονικά και με τον νόμο. Επειδή κανονικά. Έλεγε Θεσσαλονίκη. Είχατε πρόβλημα μέσα? Κανένα πρόβλημα δεν είχαμε μέσα. Κανένα. Κανονικά όλοι μπήκατε, ας πούμε, τα λοιπά. Κανονικά, ήμασταν γύρω στα 30 άτομα και Ελλάδα και Κύπρου και μπήκαμε κανονικά. Και οι Κύπροι βάλαν το πανό τους αντίστοιχα. Μάλιστα. Για τα γεγονότα του Youth League, τι ενημέρωση είχατε? Εκείνη... Για τα γεγονότα, θα σας πω, δεν είναι μόνο τα γεγονότα του Youth League, γιατί συμβαίνει και άλλο ένα γεγονός το οποίο κανένας δεν το ανέφερε, γιατί έγιναν οι οπαδοί που ερχόταν πορεία μετά το παιχνίδι της K19, γιατί ήρθαν και κάποιοι με πορεία άνθρωποι με το μετρό και φάγανε χημικά μες στο μετρό και ερχόταν και ήταν σε κακό χάλι άνθρωποι, αυτό δεν υπόθηκε πουθενά. Είναι κάτι καινούριο. Α, είχε και εκεί... Βεβαίως. Κάπου εγώ το είδα, είχε αναφερθεί νομίζω κάπου. Ότι έγιναν και στα τρένα επεισόδια. Βεβαίως. Γιατί και εκεί τους πετούσαν μολότοφ και ήταν αστυνομικές δυνάμεις και τρέχαν οι άνθρωποι για αυτοί να επιβάλλουν την τάξη. Τελικά μάθαμε γιατί έγινε όλο αυτό. Δηλαδή, τι υπήρχε κάποιο προηγούμενο... Ακριβώς. Προηγούμενα το 2015. Είχε... Τα επεισόδια που είχαν γίνει το 2015, κάποιοι θεώρησαν ότι θα τα συνεχίσουμε και τώρα. Βέβαια τώρα εδώ κάνουν ένα μεγάλο λάθος, ναι. Γιατί το να πας να επιτεθείς σε ανθρώπους και σε παιδιά, γιατί είναι κάτω των 19 εκεί πέρα οι παίκτες της Μπάγερ, γιατί Μπάγερ είναι μεγάλο θέμα αυτό. Δεν είναι όπως γίνεται εδώ και το ξεχνάμε την άλλη μέρα. Και λέμε εντάξει έγινε, δυστυχώς. Εκεί μιλάμε για παιδιά, για τις οικογένειές τους, έτσι. Ναι. Είναι άλλη φιλοσοφία. Και από ό,τι διαβάζω και την ενημέρωση που έχω, θα είναι λίγο δύσκολος ο επαναληπτικός για τον Ολυμπιακό. Καλά, μα κάνουν αντίστοιχα πράγματα, θα τιμωρηθούν και αυτοί. Δεν κατάλαβα. Δεν μπορεί να πάμε στη λογική ότι επειδή μας τυπήσαν εκεί. Θα είναι τεταμένη η ατμόσφαιρα τέλος πάντων. Εκεί προσέξτε να δείτε. Θα ενημερώσουν την ομάδα, η ομάδα θα ενημερώσει την αστυνομία και θα υπάρχει εκεί έλεγχος. Δεν θα δράσουν οι οπαδοί. Γιατί οι οπαδοί της Μπάγκερ δεν είναι χούλιγκαν. Δεν είναι χούλιγκαν. Δεν είναι τόσο φανατικοί όπως με την έννοια όπως το καταλαβαίνουμε εμείς. Οι άνθρωποι πάνε στο γήπεδο γιατί θεωρούν ότι πάνε στο θέατρο. Πήγαμε. Μπάγκερ Νάρης είχαμε πάει. Ναι. Φάγαμε έξι βέβαια. Έξι το λέω.
Ο Τόρ και Τόρ συνέχεια ακούγαμε το Τόρ, αλλά όχι, ναι, πήγαμε, είδαμε, ναι. Το είδαμε το γήπεδο και, και τη συμπεριφορά του εννοώ. Αυτό είδαμε. Ναι, ναι, ναι. Και είχε και πάρα πολύ κόσμο, άρεσε εκείνο το μάτσο. Είχε 6-7.000 κόσμο. Σωστά. Και δεν έγινε το παραμικρό. Ήταν στην πλατεία εκεί, πήραν αυτό το κρασί. Πώς το λένε, το. Το Glühwein. Καλά, ζεστό κρασί είναι δυνατό. Το κρασί είναι ωραίο, όχι, ωραίο. Τέλος πάντων. Το χειμώνα. Το παραβλέπω αυτό, το παραβλέπω. Στην πλατεία ήταν συγκεντρωμένο. Δεν έγινε όντως το παραμικρό. Και ίσα ίσα που το διασκέδασαν κιόλας, ναι, οι άνθρωποι, γιατί είναι ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα. Σίγουρα. Απλά να σας πω ότι σήμερα που μιλάω με κάποιους μέσω διαδικτύου, ναι, προσπαθώ να ερεμήσω λίγο τους Γερμανούς, έτσι που είναι οι οργανωμένοι. Ναι. Να σας πω ότι δεν είμαστε έτσι, γιατί το φαινόμενο αυτό παίρνει και άλλες διαστάσεις. Όταν βγαίνουν στη κάθε σελίδα στο Facebook και μας λένε ότι εμείς είμαστε σε κρίση, είμαστε ζητιάνοι και δεν έχουμε να φάμε και ότι από τον τουρισμό και αυτά που κάνουμε είναι αντίον του τουρισμού, παίρνει μεγάλες διαστάσεις. Βέβαια παίρνει. Έτσι. Διεθνές ρεζιλίκη είναι αυτό. Για να είμαστε δίκαιοι, φυσικά και είναι μια ξεφτύλα αυτό που έγινε χθες. Είναι, αλλά από την άλλη, okay, σε όλα τα γήπεδα όλου του πλανήτη γίνονται περιστατικά. Απλά δεν έχουμε συνηθίσει να γίνεται σε παιχνίδι. Σε τσιρικάδες τώρα. Μπάγερ, ναι, τώρα δεν είναι. Αυτό γκολ ολκής είναι αυτό. Επισήμως από την Μπάγερ είχατε καμιά επαφή μετά τα περιστατικά? Όχι, είναι ακόμα νωρίς. Είναι ακόμα νωρίς. Και είδα ότι αυτοί βάλανε στο site τους κάτι πολύ light, ας πούμε, η αναφορά. Δεν ήταν κάτι έτσι. Τα υποβαθμίζουν. Ναι, γιατί δεν θέλουν να δώσουν έκταση, λογικό. Ναι, ναι, τα υποβαθμίζουν. Μπορεί να κινηθούν με επιστολές ή με διαμαρτυρίες. Σωστά, επισήμως. Ναι. Αλλά μέχρι εκεί. Δεν κάνουν κανένα insta story αυτοί να ξεφωνίζουν και τέτοια. Όχι, όχι. Αυτά είναι στην Ελλάδα μόνο. Έξω από το γήπεδο. Τρεις ώρα το βράδυ. Ο Γερμανός που χτυπήθηκε λίγο παραπάνω είναι ο υπεύθυνος των οργανωμένων οπαδών. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εντελώς φιλήσυχος. Ο οποίος ήταν, νομίζω, στο γήπεδο. Ήταν στο γήπεδο γιατί. Στα επεισόδια. Ο παδί. Γι' αυτό ήταν και αυτός έφαγε. Φιλήσυχος είναι ο αρχηγός. Ο υπεύθυνός τους. Σαν να λέμε ο υπεύθυνος ασφαλείας, ας πούμε, κάπως έτσι. Ο ποικιλίδης ο συγχωρεμένος, λέει, κάπως έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ο άνθρωπος, πραγματικά σας λέω, επειδή τον έχω γνωρίσει, είναι. Ποιος ήταν, ο Γεματούλης που είχε το χτύμα στο πρόσωπο? Ναι, ναι. Ο Άντι Μπρουκ, ναι. Ο Άντι Μπρουκ. Να τον βγάλουμε. Τον Άντι Μπρουκ. Βέβαια. Και ο πρόεδρος της Ντόρτμουντ, το Μανιώνα. Και εκεί. Ναι. Με τον Αλέξανδρο μιλάτε ή είστε μαλωμένοι? Μιλάμε, όχι, μιλάμε κανονικά. Επειδή είναι Ντόρτμουντ. Επειδή είναι Ντόρτμουντ, φίλε, φυσικά. Και τώρα έχει ανοίξει και δουλειές με τον Ένιν και τα λοιπά. Καλά, πώς σας έφαγε έτσι η στροφή, επειδή είναι Ντόρτμουντ με τον Άρη, δεν ξέρω, εντάξει τώρα. Πώς δεν ήρθατε εσείς μεταφραστές? Άλλο μέγεθος η Ντόρτμουντ, άλλο εμείς. Σωστό και αυτό. Κύριε Γεωργιάδη, μετά τα γεγονότα και οι Γερμανοί και εσείς μετά δεν υπήρχε κανένα θέμα, έτσι? Φύγατε κανονικά. Κανονικά φύγατε. Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού εκεί πέρα από τους σεκιουριτάδες μετά σας είπαν τίποτα? Είχατε όχι, καμιά. Τίποτα. Για τη Θεσσαλονίκη μόνο είχαν ένα θέμα. Τίποτα, κανένα θέμα δεν είχαμε. Κανένα. Μάλιστα. Μόνο το θέμα δηλαδή ότι σας πήραν το πανό στην αρχή, το οποίο το επιστρέψαν με την παρέμβαση των ανθρώπων της Μπάγερ. Ακριβώς. Μάλιστα. Και αυτό έχει τη σημειολογία του. Και ξαναλέω, αν δεν ήταν UEFA. Θα είχαμε άλλα, απλά επειδή είναι UEFA και δεν θα γίνει, το δίνανε το πάνω. Πού θα γινόταν, το λιγότερο. Θα γινόντουσαν και άλλα, άμα ήταν Ελλάδα. Ναι. Εντάξει. Ευτυχώς. Δεν θέλω να το φαντάζομαι ότι θα γινότανε. Βασικά, βασικά, να είμαστε ειλικρινείς, δεν θα πηγαίνατε αν ήταν Ελλάδα. Γιατί έχουμε και αυτό το εκπληκτικό φαινόμενο να μην μπορείς να πας να δεις την ομάδα σου, ναι, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και ναι, κάποια τέτοια γεγονότα είναι σε αυτά στα οποία πατάνε όσοι δεν θέλουν τις μετακινήσεις. Ναι. Αλλά θα πεις τώρα εδώ τι μετακίνηση, εδώ δεν είχαμε παδούς. Εδώ είχαμε παιδάκια. Εδώ είχαμε παιδάκια, δηλαδή. Εντάξει. Ο Κάδωνας δεν καταλαβαίνει από τίποτα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γεωργιάδη, που μας μιλήσατε. Στη Γερμανία θα πάτε στο μάτς εσείς? Θα πάνε κάποια παιδιά, θα πάνε, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Θα πάμε. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, γεια σας. Αργότερα ενδεχομένως να έχουμε και τον επίτιμο πρόεδρο του Συνδέσμου Φιλάθλων της Μπάγερν Χρυσανθέ, τον Αχιλέα, τον Χατζη Νικολάου. Πού είναι ο Αχιλέας? Είναι στο τρένο και δεν έχει καλό σήμα στο τώρα. Στο τρένο, ναι, Γερμανία. Επιστρέφει τώρα από Θεσσαλονίκη. Με το τρένο. Από Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Ο πρόεδρος επίτιμος είναι, με το τρένο γυρίζει. Φίλε, το τρένο έχει γίνει πολύ καλό τώρα. 3,5 ώρες. Ναι. Είναι ένα που είναι κατευθείαν. Και ο Πολύτεχνος έχει και έκπτωση. Άντε πάλι. Έχει. Έχεις κάρτα τώρα εσύ, έχεις κάρτα. Ναι. Και η Κατερίνα και τα παιδιά. Τι γελάς. Και η Κατερίνα, λέει. Αυτό να μην έχει Κατερίνα, ρε. Είναι το μόνο πράγμα στο οποίο έχει παροχή ο Πολύτεχνος πλέον. Κόστος είναι αυτό. Είναι οι μεταφορές. Τα μεταφορές, τίποτα άλλο. Και κάτι βιβλία παίρνουμε, αν τα θυμηθούμε να τα πάρουμε. Επίδομα. Επίδομα παίρνεις. Εντάξει. Μέχρι όριο. 100 ευρώ. Τέσσερα παιδιά χωρε, κοστί 100 ευρώ. Με 100 ευρώ
Με 100 ευρώ παίρνεις εσύ που έχεις δύο. Λοιπόν, σωστό. Αυτά λοιπόν από τον Ηλία Γεωργιάδη, τον πρώτο του συνδέσμου φιλάθλων της Bayern. Πάντως, αν ναι. πάτε με το αυτοκίνητο και γυρίζετε από την Αθήνα, θα πάτε πρώτα injection service, ρύθμιση, έλεγχος και επισκευή του βενζινοκινητήρα σου. Εξοικονομείς καύσιμο χρήματα και έχεις και πολύ καλύτερη απόδοση στον κινητήρα σου. Απόλλωνος 18 στην Κάτω Τούμπα, στον κήπο του Καλού, τηλεφωνάκι 2310 93 37 87. injectionservice.gr. Μπείτε στο site, δείτε τις εγκαταστάσεις και θα αντιληφθείτε ότι είναι ο κατάλληλος χώρος για να φτιάξετε το αυτοκίνητό σας και να του δώσετε μια πολύ μεγαλύτερη όθηση. Και αν θέλετε δουλειά στη Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Βέρεια ή αν θέλετε να δουλέψετε στην Bayern Μονάχου ναι. και γνωρίζετε άπιστα γερμανικά, ορίστε. Θα μπείτε ναι. στο dialog.gr, θα δείτε ακριβώς τι σας προσφέρει Dialog για να εργαστείτε σε αυτήν. Πάρα πολλά προνόμια, εγγυημένο εισόδημα μηνιαίο 1.100 ευρώ. Συνθήκες εργασίας απίστευτες. Ξαναλέω γιατί έχει σημασία όχι τηλεπολίσεις. Εντάξει, ναι, είναι τελείως διαφορετικό. Λοιπόν, dialog.gr. Μπείτε, απαραίτητη προϋπόθεση, ξαναλέω, να γνωρίζετε και να μιλάτε και να διαβάζετε άπιστα γερμανικά και φυσικά να είστε εντάξει και αξιόπιστος και συνεργάσιμος και επικοινωνιακός. Έχει μεγάλη σημασία. Dialog.gr. Πριν πάμε στο break, να πω ότι έχουμε δύο εισιτήρια για το παιχνίδι του Ηρακλή Κώστα. Βέβαια, Ηρακλάρα. Ποιον παίζουμε, Πανιόνιο. Τι ώρα, με τα νεύρα μας παίζουμε. Ωραία. Λοιπόν, με τον Πανιόνιο 4 παρατέταρτο, δύο εισιτήρια. Ναι. FM κενό Ηρακλής ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Έχω και δύο εισιτήρια πω, για Άρης. Άρης Πανετολικός. Για Άρης Πανετολικός. Να πω ότι ήδη υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Πανιόνιο. Ναι. Τετάρτη σήμερα. Τετάρτη. Ήδη μου λένε οι συνεργάτες μου ότι έχει κόσμο πολύ στο γήπεδο. Ο Κώστας στον Κούση. Ναι. Στον καθρέφτη μου δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Και θα πρέπει οι φίλοι που μας ακούν να σπεύσουν να πάρουν εισιτήριο. Δεν θα έχει πάλι και το Σάββατο θα περιμένουν στην ουρά. Πόσα εκδίδετε? Και θα μας βρίζουν. 330. Μανούλα μου. Ναι. Πόσα εισιτήρια εκδίδετε? 2.000. 2.000. Δεν χωράει 2.000 το γήπεδο. 2.400 χωράει. Με τους ορθίους. 2.400. Η κερκίδα απέναντι, αυτή που βλέπω η κάμερα, η μικρή εκεί. 300. 300 άτομα. Πόσο κάνει το εισιτήριο? Όσοι είστε. Πάμε στο διάλειμμα. Το εισιτήριο πόσο είναι? 20 ευρώ. Εκεί. Βέβαια. Εκεί είναι όλο το εισιτήριο. Όλοι εκεί θέλουν. Όλοι εκεί. Από εδώ τα επίσημα. Εκείνη η κερκίδα είναι 80% πολυμένη διαρκεία. Άρα δεν βγάζει 200 εισιτήρια. Ναι, δεν βγάζω, όχι. Πόσα διαρκεία έχει πουλήσει μέχρι τώρα, Κώστα? 550. Α, ψεύτη. 550 διαρκεία. Μπορεί και 600. Λίγα είναι, ρε φίλε. Ο καθένας παίρνει από δύο. Για το παιδί του. Από δύο παίρνει ο καθένας. Λίγα είναι, Χρήσαν Θεέ. Λίγα είναι. Έπρεπε πιο πολλά. Λίγα είναι. Με την επιστροφή και χωρίς ποδόσφαιρο. 2.000 διαρκές έπρεπε να έχω και να τυπώνω 100. Εισιτήρια. Ναι, 100. Και 100 για τους φιλοξενούμενους. Έτσι. Για τον Γουλιέλμο και για τον αυτόν. Ποιον? Τον Καρακούση. Αυτόν. 1-0. Ακούτε Τρόικα, πάντα στο Ολύμπιο 107,4. Σωστά μιλάς. Το μικρόφωνο του είναι χαμηλωμένο. Όχι, ρε φίλε. Το δηλώνω. Εγώ ακούγομαι πολύ καλά. Εμού του ιδίου. Πώς μιλάς εκεί, είσαι το άλλο. Περίμενε. Για μίλα τώρα. Μιλά. Υπομονή μου, Χρήστα, εξαντλήτη. Εξαντλήτη. Όχι, καλά. Ο πόλεμος κατά του ΠΑΟΚ σε αυτή την εκπομπή είναι. Θα πάμε στην επόμενη συνέντευξη, Κώστα. Μια χαρά. Απλά πρέπει να μιλάει στο μικρόφωνο. Θα μιλάμε στο μικρόφωνο. Θα μιλάει στο μικρόφωνο και μια που λέγαμε για τον ΠΑΟΚ, είναι ένα σημαντικό ζήτημα αυτές τις ημέρες. Το οποίο νομίζω ότι αρχίζει σιγά σιγά να ξεκαθαρίζει και μιλάμε για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ, μιλάμε Στέργιο για μια προσπάθεια η οποία ξεκινήσει από τον Ιβάν Σαββίδη εδώ και περίπου ένα χρόνο, μιλάμε για μια σύσκεψη η οποία έγινε χθες με πρωθυπουργική πρωτοβουλία ναι. και με παρόντες όλους τους εκπροσώπους των θεσμών και τους βουλευτές της Θεσσαλονίκης, ένας εκ των οποίων είναι μαζί μας, είναι ο κύριος Δημήτρης Κουβέλας, τον οποίο καλησπερίζουμε. Γεια σας κύριε Κούβελα, τι κάνετε? Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους σας, στους ακροατές μας, σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Ακροατές παοξίδες και εμείς βέβαια, έτσι. Βέβαια, όλους, τους πάντες. Καταρχήν ο Δημήτρης δεν ξέρει ποιος είμαι τώρα που μιλάω. Είμαι ο συνάδελφος που κάνουμε μαζί διακοπές το πολύχρονο. Να το. Μπροστά. Όπα. Με τα τέσσερα χρήσανθος. Όχι ο Ηλίας, όχι ο Ηλίας. Ο άλλος. Ο Λίγος όμως με τα γυαλιά αυτός. Μου θυμίζεις φέτος το καλοκαίρι δεν είχε διακοπές. Να το. Και δεν έκανε. Συναντηθήκαμε μία φορά. Ένα Σαββατοκύριακο πήγε. Εκεί μπροστά. Ένα αυτό ήταν. Ένα αυτό εκεί της Παναγίας μόνο. Να το. Και στον αίμο, βέβαια.
και η ανάγκη για, και η ανάγκη για ξεκούραση στο πολύχρονο λοιπόν. Βέβαια. Να τα πούμε όλα έτσι. Τελικά. Γιατί δεν έχουμε να κρύψουμε, δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Κύριε Κουβέλα, αν μπορείτε, σας παρακαλώ λίγο να μιλάτε στο ακουστικό λίγο καλύτερα. Σας ακούμε λίγο. Μήπως μιλάτε από κανένα hands free, τίποτα τέτοιο. Καταλαβαίνω. Είναι καλύτερα τώρα. Τώρα είναι καλύτερα, ναι. Ναι. Εντάξει. Βρίσκομαι στην Αθήνα και στη Βουλή. Α, και μάλιστα. Εδώ δεν είναι πάντα εύκολο. Ναι, να φωνάζεις, ναι, εντάξει, καταλαβαίνω. Σας ευχαριστούμε για το χρόνο, ναι. Λοιπόν, χθες έγινε μια σύσκεψη σημαντική για το γήπεδο. Βλέπω ότι υπάρχει βούληση να προχωρήσει τελικά το θέμα γρήγορα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αγαπητοί φίλοι, σας θυμίζω ότι η χθεσινή σύσκεψη του Πρωθυπουργού με τους παράγοντες που αναφέρατε έγινε στα πλαίσια της συστηματικής παρακολούθησης, αξιολόγησης του κυβερνητικού έργου που έχει καθιερώσει ναι. ο Πρωθυπουργός σε όλους τους τομείς, σε όλα τα επίπεδα, σε όλη την Ελλάδα. Αθήνα και περιφέρεια. Πόσο μάλλον στη Θεσσαλονίκη που δίνεται ειδικό βάρος, υπάρχουν ειδικά ζητήματα, να μην αναφερθούμε σε αυτά. Έρχομαι κατευθείαν στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, mm-hmm. το οποίο πρόκειται για τη μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση που προβλέπεται τα επόμενα 2-3 χρόνια στην πόλη μας. Ήταν σε συνέχεια, η κουβέντα που έγινε χθες, σε συνέχεια τη συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός με τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ, τον κύριο Σαββίδη, mm-hmm. στο Μέγαρο Μαξίμου. Και η συνάντηση αυτή, όπως είναι γνωστό, γιατί ακολούθησαν σχετικές ανακοινώσεις, mm-hmm. έγινε σε πάρα πολύ καλό κλίμα. Mm-hmm. Φυσικά το κύριο θέμα στο μενού ήταν το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Η ερώτηση του Πρωθυπουργού ήταν προς τους παράγοντες της πόλης, οι οποίοι έχουν συμμετοχή στη διαδικασία που θα οδηγήσει στην τελική φάση που είναι η έγκριση του σχεδίου, του ειδικού χωρικού σχεδίου για το πώς θα διαμορφωθεί εκεί πλέον όχι μόνο το γήπεδο, το καινούριο, αλλά και ο χώρος γύρω από το γήπεδο και φυσικά στη σχετική άδεια, ναι. την οικοδομική που κάποια μέρα πρέπει να εκδοθεί, να φτάσει στα χέρια του ΠΑΟΚ και να πει κανείς ότι τώρα ξεκινάμε. Mm-hmm. Και παράλληλα να είναι έτοιμοι και οι υπόλοιποι φορείς, βλέπετε περιφέρεια και Δήμο Θεσσαλονίκη, να είναι έτοιμοι να αναλάβουν τα άλλα έργα γύρω-γύρω, τα υποστηρικτικά. Όλο αυτό λοιπόν θα είναι ένα μεγαλύτερο project, όπου θα συμμετάσχει πέρα από τον ιδιώτη επενδυτή ΠΑΟΚ στην ναι, προηγούμενη περίπτωση, ναι. θα συμμετάσχει και η τοπική αυτοδιοίκηση και η ελληνική πολιτεία με τον τρόπο της, διότι θα έχει προηγηθεί από το αρμόδιο Υπουργείο εδώ στην Αθήνα η έγκριση των σχεδίων αυτών και βέβαια θα καταλήξουμε σε ένα προεδρικό διάταγμα. Σωστά. Όπου θα δώσει το πράσινο φως. Όλα αυτά λοιπόν χρειάζονται λεπτούς χειρισμούς, χρειάζονται πολύ καλή συνέργεια και συνεννόηση. Σωστά. Και βέβαια πάνω απ' όλα ταχύτητα. Επειδή υπάρχει μια επιτροπή περιφέρεια, δήμος, εννοείται οι ανάλογες υπηρεσίες, έτσι, ναι, ναι, ναι. ο περιφερειάρχης ή ο δήμαρχος που συμμετέχουν. Σωστά, εννοείται, ναι. Και ο ΠΑΟΚ, αυτή η επιτροπή έχει συνεδριάσει και θα συνεχίσει να είναι σε επικοινωνία και συνεργασία, mm-hmm. έτσι ώστε οι χρόνοι να τρέξουν το συντομότερο δυνατό. Σας βεβαιώνω ότι το ενδιαφέρον του ίδιου του Πρωθυπουργού, όχι μόνο των όλων μας στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά και του ίδιου του Πρωθυπουργού, αυτή η υπόθεση να εξελιχθεί πολύ γρήγορα είναι πάρα πολύ ψηλό. Και ναι. θέλω με την ευκαιρία αυτός ο μύθος, ο οποίος καλά κρατεί νομίζω για κανένα χρόνο τώρα, από τότε δηλαδή που η διοίκηση του ΠΑΟΚ, ο κύριος Σαββίδης, είπαν ότι προχωρούμε αποφασιστικά και καταθέτουμε τον φάκελο. Ναι. Αυτά γίνονται πριν από κανένα χρόνο περίπου. Σωστά. Καταθέτουμε λοιπόν τον φάκελο για τη νέα Τούμπα. Από τότε ξεκίνησε ένας μύθος ότι η νέα δημοκρατία δεν είναι τόσο αντιπολίτευση. Θα εμποδίσει το έργο. Ναι. Ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σήμερα τότε πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν είναι φιλικός, έχει άλλα ενδιαφέροντα, έχει άλλα συμφέροντα. Όλη αυτή η ιστορία νομίζω ότι μόνο κακό έκανε και κάνει στην υπόθεση. Στην προσπάθεια. Με χαρά βλέπω ότι αυτός ο φόρος, αυτός ο ψήφιρος καφενείου εννοώ, ναι. έχει καταλαγιάσει. Γιατί συμβαίνουν συγκεκριμένα πράγματα
Εντάξει, προεκλογικό ήταν αυτό. Τώρα από την, από την άλλη πλευρά. Εντάξει, όλοι το, το αντιληφθήκαμε στην πορεία. Ναι. Έλεος όμως. Και όταν λέγαμε ότι όλοι οι βουλευτές Θεσσαλονίκης, θα σας πω όλων των κομμάτων, αυτό δεν μπορεί να πω όλοι κάποιος από εμάς ναι, το ναι. ενδιαφέρον για το γήπεδο του ΠΑΟΚ ή για την ομάδα. Εγώ θα σας έλεγα ότι ακόμη και αυτοί που δεν είναι φίλοι ή οπαδοί του ΠΑΟΚ ή βουλευτές Θεσσαλονίκης έχουν ενδιαφέρον γιατί βλέπουν ότι είναι πραγματικά μια υπόθεση, μια επένδυση, ξαναλέω, η μεγαλύτερη ιδιωτική που θα γίνει, που θα τονώσει κυριολεκτικά την οικονομία της πόλης. Όχι μόνο την περιοχή της Τούμπας και δεν θα δώσει φτερά μόνο στον ΠΑΟΚ, αλλά έχουμε όλοι μας εμπειρίες από άλλες πόλεις και αθλητικούς συλλόγους, μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης, από την Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ, την Μπάγερν και την Ντόρτμουντ στη Γερμανία, στους συλλόγους της Ιταλίας και της Αγγλίας που τα γήπεδά τους είναι ταυτόχρονα αθλητικοί χώροι, είναι αθλητικά κέντρα, είναι εμπορικά. Στις μπουτίκες ναι, γίνονται αναπτύσσονται δραστηριότητες. Είναι σημεία υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος. Προσελκύουν τουρίστες. Πήγαμε, ας πούμε, οικογενειακώς στην πόλη του Ντόρτμουντ, βρεθήκαμε εκεί και δεν σας κρύβω, αυτό που μας έμεινε είναι η επίσκεψη στο γήπεδο του Ντόρτμουντ. Στα κυτρινόμαυρα, το είπα εγώ. Και στα παιδιά μου, ναι. Τα παιδιά μου έτσι φοράνε λοιπόν την κυτρινόμαυρα φανέλα του Ντόρτμουντ, εκτός από την ασπρόμαυρη του ΠΑΟΚ. Κατά τα άλλα, φοράνε και αυτοί. Γιατί δεν θα μπορούσαμε να μην ψωνίσουμε και μια φανέλα όταν βρεθήκαμε εκεί. Θέλω να πω ότι όλα αυτά θα δώσουν όθηση και στην οικονομία της πόλης μας και όθηση στην τουριστική κίνηση και το ενδιαφέρον χώρια που μέχρι να φτάσουμε σε εκείνη την ημέρα θα έχει δουλέψει ένας μεγάλος κύκλος από σχετικές ειδικότητες, από κατασκευαστές, από εργάτες κάθε είδους, προμηθευτές και να μην ξεχνάμε ότι αυτό το μεγάλο έργο συνδυάζεται με παράλληλη αναβάθμιση του Καφταζογλίου σταδίου, το οποίο θα χρησιμοποιήσω πάνω για τις επόμενες δύο αγωνιστικές περιόδους τουλάχιστον, ναι. μέχρι να γίνει το γήπεδο. Εκεί λοιπόν είναι ένα άλλο κομμάτι της μεγαλύτερης συμφωνίας πακέτο που θα γίνει με τον ΠΑΟΚ. Τώρα δεν σας δίνω κάποια κρατικά μυστικά, έτσι αυτό είναι γνωστό ότι συμβαίνει. Θα πρέπει να αναβαθμιστεί και το Καφτατζόγλου, το οποίο δεν έχει δυνατότητα σήμερα να φιλοξενήσει αγώνες καν Europa League. Δεν έχει προδιαγραφεί UEFA. Ναι. Άρα λοιπόν και αυτό θα είναι μια επένδυση που θα μείνει στην πόλη προς όφελος της πόλης. Είναι ένα κρατικό στάδιο. Εκεί υπάρχει μια διαφωνία προς στιγμή νομίζω για το ποιος θα καλύψει τα έργα, το σύνολο των έργων. Αν όχι το σύνολο, ένα κομμάτι από αυτά. Καταρχήν εκεί δεν υπάρχει ακόμη διοίκηση. Εντάξει, θα υπάρξει διοίκηση. Θα μπει διοίκηση και μετά θα λυθεί αυτό. Και αν θα συζητηθούν με μισθό. Αυτό ακριβώς. Αυτή η κουβέντα είναι σε εκκρεμότητα, αλλά πιστέψτε με, θα είναι το τελευταίο. Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, αλλά θα είναι το τελευταίο που θα προβληματίσει. Μόλις θα έχουμε διοίκηση, εγώ πιστεύω ότι θα τρέξει γρήγορα θα τρέξει, ναι. και είναι στα πλαίσια, νομίζω, της ανταπόκρισης που έχει δείξει ο Πρωθυπουργός ο ίδιος σε αυτή την υπόθεση και φυσικά εξυπακούεται τώρα η Περιφέρεια και της Μακεδονίας, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, μην το συζητάμε, αυτά είναι αυτονόητα, είναι γνωστό και στα συμβούλια περιφερειακό και δημοτικό το project του ΠΑΟΚ έχει παρουσιαστεί, άρα λοιπόν υπάρχει η βούληση δεδομένη όλων των φορέων ναι. να τρέξει αυτή η επένδυση, ξαναλέω. Δεν έχει να κάνει, δηλαδή είναι η τελευταία φορά που θα αναφερθώ σε αυτό, δεν έχει να κάνει με πολιτικές σκοπιμότητες, δεν έχει να κάνει αυτή η υπόθεση με πολιτικές αντιπαραθέσεις, πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία. Να γίνει το έργο. Και το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο φέτος να κρυφθεί στους αγωνιστικούς χώρους. Κύριε Κούβελα, υπάρχει χρονικός ορίζοντας, λέμε γρήγορα, το γρήγορα τι σημαίνει, για μένα σημαίνει άλλο, για μένα... Υπάρχει, έχετε δίκιο. Και εδώ δεν θέλω να τρομάξουν οι ακροατές, οι φίλοι του ΠΑΟΚ, είναι πράγματα τα οποία και η διοίκηση του ΠΑΟΚ αντιλαμβάνεται πως δεν μπορούν να γίνουν πριν περάσει αυτή η διετία τουλάχιστον, γι' αυτό και θα υπάρξει πρόβλεψη με την κατάσταση εντός εισαγωγικών της έδρας του ΠΑΟΚ και αγωνιστικά τουλάχιστον στο Καφτατζόγλιο, διότι αυτό δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Ο ορίζοντας είναι λοιπόν διετία πλάς. Στόχος είναι στις επόμενες δύο αγωνιστικές περιόδους, όχι αυτή που τρέχει τώρα, όχι αυτή. Ναι, την άλλη. Το 2021. Και στις άλλες,
και 21-22, εκεί στο τέλος εκείνης της αγωνιστικής περιόδου, γιατί δεν μπορεί να ξεκινήσει, ο ΠΑΟΚ θα παίξει δύο χρονιές στο Καφρατζόγκολα. Αυτό νομίζω, δεν είμαι ο αρμοδιότερος να σας το απαντήσω. Είναι πιθανό. Έτσι, φέτος στην Τούμπα, δύο χρόνια μετά στο Καφρατζόγκολα και στη συνέχεια στη Νέα Τούμπα. Αυτό νομίζω ότι είναι ο ορίζοντας. Και για να συμβεί φυσικά... αυτό σημαίνει ότι πρέπει στους επόμενους μήνες να υπάρχει το προοδικό διάταγμα. Γιατί ουσιαστικά αυτό περιμένει ο ΠΑΟΚ για να ξεκινήσει το γκρέμισμα τώρα, την ανέγερση του επίπεδου. Στους επόμενους μήνες δεν θα είναι και αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά οι άνθρωποι, η πλευρά του ΠΑΟΚ, οι οποίοι τρέχουν. Είμαι βέβαιος ότι τρέχουν πάρα πολύ συστηματικά αυτό το project όπου και όπως πρέπει. Ναι. Και αν θέλετε η κουβέντα που κάνουμε για τη χθεσινή... για το χθεσινό ενδιαφέρον που εξέφρασε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη μετά τη συνάντηση που είχε με τον κύριο Σαββίδη, είναι ακριβώς στη λογική ότι υπάρχει αυτό το αμέριστο ενδιαφέρον για να τρέξουν τα πράγματα όσο γίνεται πιο γρήγορα. Τώρα, μέρα-μέρα, αυτό είπαμε πώς θα εξελιχθεί. Τώρα βέβαια να πούμε ότι και οι ακροατές μας θέλουν μηνύματα, λέει παιδιά, λέει και για τις άλλες ομάδες λέει να γίνει τίποτα όμως. Κάποια στιγμή θυμάμαι. Και ο Άρης είναι μεγάλη ομάδα και ο Ηρακλής είναι μεγάλη ομάδα. Ο Άρης έχει μια διαδικασία για το σκέπαστρο στο Βικελίδης. Ναι, θυμάμαι πριν από ένα εξάμηνο, όχι περισσότερο, ότι είχε. Υπάρχει συζήτηση, έφτασε τουλάχιστον στα αυτιά μου σκέψεις από την πλευρά του Άρη για το νέο Χαριλάου, ας το πούμε ναι. έτσι. Ναι. Υπάρχει, ναι. Αυτό εδώ νομίζω ότι δεν είναι ακόμη σε βαθμό ορίμανσης, οριμότητας. Τέτοιο που να μπορούμε να συζητάμε να υπάρχει ένα. Δεν σπάθιο. Έχει βρει τη χρηματοδότηση ο Άρης ακόμα. Μόλις την βρει. Η μακέτα υπάρχει όμως στο δούλευμα. Δεν είναι κρίσιμο και αυτό. Φυσικά αλλά βέβαια. Όνειρα επιβάλλεται να έχουμε. Γιατί αυτή θα είναι η βάση, θα είναι ο σπόρος για να φτάσουμε μια μέρα και στην υλοποίηση. Αλλά φυσικά εξυπακούεται. Για τον Ηρακλή, τι να πούμε τώρα. Για τον Πολύπαθο Ηρακλή θα μας πιάσουν νομίζω τα κλάματα. Όλους μας. Πριν πάτε στον Ηράκλη, ναι. Για τον Άρη υπάρχει ένα θέμα το οποίο το εκμεταλλεύτηκε η προηγούμενη κυβέρνηση προεκλογικά, το παλέ. Και μια διαδικασία συζητήσεων και μάλιστα εχώρηση. Και διαρροές ναι. ότι το δώσαμε στον Άρη και το πήρε ο Άρης ναι. και να υπάρχουν και ξεφωνητά από τους άλλους, σας δώσαν το παλέ, δικό σας είναι και το πήρατε και δεν έγινε τίποτα. Δεν έγινε. Εκεί είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να δει η κυβέρνηση. Έπεσε πάνω σε εκλογές επειδή ξέρω ακριβώς το ζήτημα. Ήταν καθαρά προεκλογικό. Θα γινόταν, τίποτα δεν γινόταν με τους όρους που ήθελε. Μα όταν έλεγε να αναλάβει ο Άρης όλα τα έξοδα του Αλεξανδρίου, τι να γίνει. Ο Εραστέχνης Άρης δεν μπορεί να πληρώσει το κλειά της Βικελίδης. Θα πλήρουν όλα τα έξοδα του παλέ, 400 χιλιάρικα έξοδα που ήθελε. Εκεί είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το δει λίγο η κυβέρνηση. Ναι. Σε συνεργασία με τον Άρη και νομίζω ότι έχετε και τη δυνατότητα με τον Λευτέρη Αρβανίτη που είναι πλέον πρόεδρος του Εραστέχνη Άρη να υπάρξει μια συνεννόηση στο θέμα πάνω. Αυτό θεωρείστε το δεδομένο ότι υπάρχουν ανοιχτά αυτιά και πολύ καλή διάθεση γιατί τα πάρε δώσε και τα σούπα μούπες ειδικά όταν είναι προεκλογικά ή εν πάση περιπτώσει εντάσσονται στα πλαίσια πολιτικού παιχνιδιού είπαμε ότι πρέπει να είναι πολύ μακριά γιατί δεν είναι σοβαρές βάσεις για να υπάρξει αθλητική ανάπτυξη. Άρα λοιπόν χωρίς τώρα να καταλογίζουμε ευθύνες σε όποιους κάνανε την κουβέντα αυτή πάμε να δούμε αύριο ποια διοίκηση του Άρη θα υποβάλει έναν σοβαρό φάκελο γιατί σωστά αναφερθήκατε και στο ζήτημα των εξόδων εντάξει να σου παραχωρήσουμε κάτι σε οποιονδήποτε μπαίνουν σε σειρά ζητημάτων μπορεί να το συντηρήσεις θα αναλάβεις ένα κομμάτι και το υπόλοιπο παραμένει δεν ξέρω στην ευθύνη κάποιου άλλου σας θυμίζω ότι στο παλέ κάτω στα σοφικά του ας το στο πούμε υπόγειο. Κάτω από... στο υπόγειο η ομοσπονδία να το πούμε ναι. Το υπόγειο και η ομοσπονδία είναι μια κυψέλη έτσι. Όπου πάρα πολλές αθλητικές δραστηριότητες τρέχουν καθημερινά εκεί προπονούνται πρωταθλητές όλων των ηλικιών δυστυχώς είναι πάρα πολύ πίσω ναι. σε περιβάλλον και εγκαταστάσεις δηλαδή να προπονούνται μικρά παιδιά χωρίς εξαερισμό χωρίς φωτισμό, ντροπή. Χωρίς... Είναι θέμα, είναι πράγματι. Στίβος, ρυθμική πυγμαχία είναι εκεί που γίνουμε συχνά, τα βλέπουμε τα παιδιά, είναι όντως... Τι να λέμε, είναι πολύ στενάχωρο. Σπριντ κάνουν στο υπόγειο, σπριντ. Πάλι δεν... Μπράβο, κάνουν σπριντ. Το μόνο έτσι που είναι αξιοπρεπές είναι το ταρτάν πάνω στο οποίο τρέχουν. Τα υπόλοιπα όλα είναι για να στεναχωριέσαι.
θέλω να πω ότι πριν. Παρ' όλα αυτά, χωρίς τον Άρη, θα γίνει και εκεί ό,τι έγινε στο Καφτατζόγλιο. Θα ρημάξει τελείως. Γι' αυτό πρέπει και να αποδοθεί και μία. Και μία δεν έχετε εσείς ευθύνη φυσικά, ούτε η προηγούμενη ούτε η προπροηγούμενη κυβέρνηση, και μία ισότητα, να το πούμε, στην πόλη. Διότι υπήρξε γήπεδο στον ΠΑΟΚ και ο Άρης, που είναι η ομάδα η οποία πραγματικά δόξασε την πόλη με τον μπάσκετ, δεν πήρε το παραμικρό όλα αυτά τα χρόνια. Το παραμικρό. Και πληρώνει και ένα ενίκιο αρκετά μεγάλο, κύριε Κούβαλα. Το ξέρετε αυτό, φαντάζομαι. Τώρα το πληρώνει σε εισαγωγικά, για να είμαι δίκαιος, σε εισαγωγικά, γιατί χρωστάει αρκετά. Εμείς τα λέμε, Κώστα. Τα προηγούμενα χρόνια. Εμείς τα λέμε, δεν κάνουμε. Τα προηγούμενα χρόνια. Φυσικά. Με τον νόμο Βενιζέλο. Με τον νόμο Βενιζέλο. Φυσικά. Ωραία. Το νόμιμα, ποσοστά. Επειδή τα οικονομικά της υπόθεσης μπορεί να εξαίσουν κάποιους. Ναι. Καταλαβαίνετε τι. Το ξέρω μια χαρά. Μα το είπα και μόνος. Το είπε και μόνος. Το είπα. Το κρίσιμο είναι να δίνονται οι ευκαιρίες, πρώτα απ' όλα να κινούμαστε στη λογική του να δίνονται ευκαιρίες. Φυσικά και όποιος αποδίδει, και μάλιστα σε υψηλό επίπεδο, να μην δυσκολεύεται αλλά να διευκολύνεται. Σωστά. Από την πολιτεία εννοώ. Ναι, ναι. Και όταν μιλάμε για εμβληματικούς συλλόγους, χωρίς να γίνεται διάκριση σε βάρος άλλων λιγότερο, ναι, δυνατών συλλόγων, και έτσι πρέπει. Σήμερα που μιλάμε ή κάθε περίοδο, να πρέπει να διευκολύνονται όσο γίνεται περισσότερο. Γιατί αυτό πολύ σωστά παρατηρήσατε, ότι επιστρέφει στην πόλη, επιστρέφει στον αθλητισμό. Έτσι, βέβαια. Έτσι. Άρα λοιπόν, φυσικά και στο Palais des Sports, και θα έλεγα ότι ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Αβγιανάκης, είναι πάρα πολύ ανοιχτός και έτσι φίλος με τις ομάδες οι οποίες πρωταγωνιστούν ή πρωταγωνίστησαν ή μπορούν να πρωταγωνιστήσουν. Είναι μακριά από αυτόν οποιαδήποτε λογική να ευνοήσουμε κάποιους και να αφήσουμε να σέρνονται κάποιοι άλλοι. Άρα λοιπόν, δεν έχει ο Άρης, νομίζω, παρά να θέσει σοβαρά με έναν φάκελο. Γιατί αν κάτι μπορώ να σας πω, είναι ότι σε αυτή τη διακυβέρνηση όλα λειτουργούν με σχέδιο, λειτουργούν με μελέτη, λειτουργούν με φάκελο. Είσαι έτοιμος, έχεις πρόταση. Ναι. Αυτό είναι, έχετε δίκιο. Στοιχεία, πρέπει, ναι, και οι σύλλογοι δικοί μας να ετοιμάσουν προτάσεις. Βέβαια, όχι μόνο να λέμε πολιτεία, δώσε χάρισε, μας κάτι, ναι, δώσε μας κάτι. Και εγώ βγαίνω στο ραδιόφωνο και διαμαρτύρομαι. Επαναστατώ. Ναι. Και λέω, μα είναι δυνατόν τον Ηρακλή ή δεν ξέρω το ΒΑΟ ή το Μακεδονικό έσχος. Okay, ναι. Εντάξει. Και μετά. Αλλά, ναι. Πάμε να κάνουμε δουλειά λοιπόν. Νομίζω ότι οι άνθρωποι του Άρη δεν έχουν κανένα εμπόδιο να προετοιμαστούν και να θέσουν τα ζητήματα. Πάντως, κύριε Κούβελα, καταλαβαίνετε, και νομίζω, δεν ξέρω αν δικαιολογείται τον κόσμο του ΠΑΟΚ τουλάχιστον, ότι είναι επιφυλακτικός. Δηλαδή, μπράβο, έγινε η σύσκεψη. Είμαι όλα όσα άκουγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Φυσιολογικό είναι, Στέριο. Όλα αυτά τα fake news που έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση. Από τα κόμματα έβγαιναν τα fake news. Με τα προεκλογικά ήταν. Δεν θα κάνει το γήπεδο. Μισό λεπτό. Δεν θα κάνει, επειδή είναι φίλος του Μαρινάκη. Θα βγει ο Ταχιάος, δεν θα κάνει το γήπεδο. Θα βγει ο Τζιτζικός, δεν θα κάνει το γήπεδο. Θα βγει ο Μητσοτάκης, δεν θα κάνει το γήπεδο. Θα διώξει τον Ιβάν από την πόλη. Αυτά έλεγανε. Ξέχασα την αντιπαράθεση και στις δημοτικές εκλογές που είχαν. Φυσικά. Δεν λεγότανε. Ο Ταχιάος άκουγε, δεν κάνει το γήπεδο. Ο άνθρωπος του Μαρινάκη. Λες και ο Ταχιάος μπορεί να κάνει ή να μην κάνει το γήπεδο, να το σταματήσει, να το προχωρήσει. Ο δήμαρχος εννοώ, κάθε δήμαρχος. Οποιοσδήποτε Ταχιάος. Άρα τώρα ο Ζέρβας, που είναι ο Ζέρβας και είναι πάρκο, θα το κάνει μόνος του. Γι' αυτό λέω ότι είναι καθαρά πολιτικά παιχνίδια. Μίλησα γενικά, Χρυσάδε, και λέω ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ, αλλά και ο Θεσσαλονικός γενικότερα, περιμένει έτσι. Έτσι θα το δεχτώ. Έτσι θα το δεχτώ. Η Θεσσαλονίκη, όντως. Να ακούσουμε τον κύριο Κούβαλ την απάντησή του και. Δεν έχω να προσθέσω παρά μόνο, εννοείται, συμφωνώ απόλυτα σε όσα είπατε, και εδώ είμαστε και εμείς οι βουλευτές Θεσσαλονίκης, ξαναλέω, οι συνάδελφοι από όλα τα κόμματα. Ναι. Έχουμε ενδιαφέρον, μα δεν έχει τώρα, το γήπεδο του ΠΑΟΚ είναι μια άλλη υπόθεση. Δηλαδή είναι πράσινο, κόκκινο, μπλε, πορτοκαλί. Προς Θεού, θα ήταν αστείο να παίζουμε τέτοια παιχνίδια. Θα αναβαθμιστεί όλη η περιοχή. Εδώ είμαστε λοιπόν, ναι, να βοηθήσουμε κι εμείς. Και ακριβώς αυτό που θέσαμε προηγουμένως, ότι θα πρέπει να βλέπουμε την εξέλιξη και την πρόοδο, εδώ θα είμαστε κι εμείς να παρακολουθήσουμε. Μακάρι. Να παρακολουθήσουμε και να. Και να κρυθούμε, κακά τα ψέματα. Να τσιγκλάμε όπου βλέπουμε, έτσι, έτσι, ότι
κολλάνε τα πράγματα. Σωστά. Είναι, εύκολο η κριτική να ασκηθεί και στην πολιτική και σε αυτή την κυβέρνηση, στην προηγούμενη. Και εμείς την κάνουμε. Πολύ εύκολα την κάνουμε. Ναι. Το θέμα εγώ που κρατάω είναι αυτό που είδα το πιο σημαντικό. Οι σύλλογοι επιτέλους να καταθέσουν. Αν θέλει ο Άρης το Βικελίδης να μπει το σκέπαστρο, να καταθέσει ένα φάκελο ολοκληρωμένο και να πει μετά: έλα εδώ κύριε Κούβα, έλα εδώ κύριε Μητσοτάκη, έλα εδώ κύριε Αβγενάκη. Εγώ δώσ' μου 5. Όχι, εγώ είμαι ο φάκελος αυτός. Προτείνω αυτό. Για να έχουμε και μια βάση συζήτηση. Απλά να λέμε: όχι πήρε ο ΠΑΟΚ, όχι πήρε ο Άρης, όχι πήρε ο Ηρακλής. Όχι, εγώ ευνοήθηκα τότε, εσύ αδικήθηκες τότε. Δεν πήρε τίποτα ποτέ. Να είδε, ακούσει αυτά κάνει πάντα. είναι συνήθως. Ο Ηρακλής έχει θέμα. Και ο Άρης έχει θέμα. Πολύ σημαντικά είναι το θέμα με τα τιμολόγια, δεν είναι δικό σας ζήτημα. Εκεί μπαίνει και Υπουργείο Οικονομικό κτλ. Εκεί είναι το σημαντικότερο τρόικα, θέμα. Η εκπομπή μας δηλαδή. Και η εκπομπή Τρόικα. Ναι, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να λυθούν αυτά τα θέματα. Πρέπει να λυθούν τα θέματα για να προχωρήσουν οι σύλλογοι. Είναι οι σύλλογοι αυτή τη στιγμή. Την ξέρω καλά την υπόθεση. Είναι λυπηρό που σέρνεται τόσα χρόνια. Και κάποιοι άνθρωποι πληρώνουν την ύφη. Παλιά διοικητικά στελέχη του Ηρακλή. Πληρώνουν την ύφη, ενώ η αληθινή υπέτη κάπου βρίσκονται χαμένοι τα βάθη του παρελθόντος και βέβαια κυκλοφορούν. Εδώ θέλει νομοθετική ρύθμιση λοιπόν, κύριε Κούβελα. Εδώ θέλει συνδρομή της πολιτείας από τη στιγμή που γνωρίζετε και το πρόβλημα. Εδώ είναι αλήθεια και θα συμφωνήσω και με την ευκαιρία να σας ξαναπώ ότι οι σύλλογοι, εκτός από πρόταση και φάκελο, δηλαδή συγκεκριμένα πράγματα, είναι καλό να απευθύνονται σε όλους όσους κρίνουν ότι μπορούμε να βοηθήσουμε. Έτσι. Και να αποφεύγουν, για να ενισχυθεί ακόμη περισσότερη προσπάθειά τους, το λέω αυτό, να αποφεύγουν τη λογική ότι εμένα είναι φίλος μου ο Δήμαρχος, το κάνω με αυτόν μόνο. Εμένα είναι φίλος μου ένας βουλευτής, το κάνω με αυτόν μόνο. Έτσι δεν πάνε μεγάλες προσπάθειες, συλλογικές προσπάθειες, δεν πάνε μπροστά. Πάνε ίσως άλλες προσπάθειες που είναι μικρότερες, που είναι πιο προσωπικές. Αλλά στις μεγάλες υποθέσεις νομίζω ότι όλοι έχουμε ενδιαφέρον και συμφέρον για την πόλη μας να είμαστε μαζί. Χρειαζόμαστε υποδομές. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Διαφωτιστική κουβέντα. Ο Ηρακλής βέβαια έχει καταθέσει προτάσεις. Όλοι έχουν καταθέσει προτάσεις. Και για το θέμα του ερασιτέχνη. Το θέμα και του για το γήπεδο του, που τώρα έχει κάνει κάποιες κινήσεις και σιγά σιγά προχωράνε τα θέματα και του γήπεδου. Είναι σε πολύ νηπιακό στάδιο, επειδή ξέρω και την πρόταση του Ηρακλή. Έχει κάνει θα σου πω σε σχέση λοιπόν με το θέμα των τιμολογίων, ότι εδώ και περίπου ένα χρόνο υπάρχει μια κοινή γραμμή του Άρη με τον Ηρακλή, με εξαιρετικούς νομικούς που έχουν χειριστεί τα θέματα. Μακάρι. Ήδη η πλευρά του Άρη έχει κερδίσει 2 δικαστήρια και έχει μειώσει κατά 3 εκατομμύρια ευρώ το αρχικό βεβαιωθέν ποσό και πρόστιμα και δεν ξέρω. Μακάρι. Βέβαια το 3 στα 30 είναι 10%. Αλλά είναι κάτι που αποτελεί βάση, αλλά χωρίς νομοθετική ρύθμιση πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Γιατί το θέμα δεν είναι τα τιμολόγια αυτά καθ' αυτά και η παράβαση εντός εισαγωγικών. Είναι ότι πάει και σου βάζει εκεί πέρα πάνω ένα πρόστιμο 400%. Και εδώ είναι ότι ο ΠΑΟΚ τότε με το Σαββίδι είχε πρόταση. Πήγε, είπε, παιδιά, θα δώσω τα 11 από τα 50. Το πρωτογενές κεφάλαιο τα πληρώνω. Μπράβο. Όλα. Μπράβο. Έκανε μια συγκεκριμένη. Εμείς δεν έχουμε όμως τώρα. Υπάρχουν λοιπόν, υπάρχουν τρόποι. Λύσεις, ναι. Νομοθετικά, αρκεί να θέλει το Υπουργείο Οικονομικών να κάνει μια επανεκκίνηση και ο Ηρακλής και ο Άρης. Γιατί πάρα πολύ να σου πω και κάτι. Επί της ουσίας δεν τους κάνουν τίποτα. Το μόνο που τους δημιουργούν είναι γραφειοκρατικά θέματα και προβλήματα. Να υπήρχε ένας τρόπος να παίρνουν 5-5 ευρώ το μήνα και σε 188 χρόνια να πάρω το χρέος, να πω ναι, ρε παιδιά, το κάνουν. Τώρα δεν μπορούν να εισπράξουν. Το μόνο που κάνουν αυτό, ναι. Ούτε μπορούν να εισπράξουν τα χρήματα από τον Ηρακλή και τον Άρη, τα τρέχοντα δηλαδή, ούτε παίρνουν τα προηγούμενα. Δηλαδή το μόνο που κάνουν είναι, βεβαιώνεται ότι υπήρχαν εικονικά τιμολόγια το 1900, εκατομμύρια. Το 1930 που ήταν, 10 ήταν για 1 εκατομμύριο τα εικονικά τιμολόγια. 300 εκατομμύρια, 321 χωστά Ηρακλής. Παραπάνω. Τόσο ήταν. Η απόφαση του θυμάμαι είχε βγάλει ο Αδαμίδης μια φορά. Παραπάνω, 321 παραπάνω. Εκατομμύρια. Τώρα είναι παραπάνω. Τα 300 είναι πρόστιμα. Ρε φίλε. Του Ηρακλή το αρχικό κεφάλαιο χρήσατε ήταν νομίζω 4 εκατομμύρια. Το αρχικό μετά από πρόσεξε, μετά από καταθέσεις αποδοχής είναι όπως πάει η ΑΔΕ και λέει γεια σας, γεια σας. Αν πεις, θα πάμε, αν πεις ότι το έκανες, θα γλιτώσεις εσύ το πρόστιμο. Ναι, το έκανα με τον Ηρακλή, το έκανα εγώ. Εγώ το έκανα με τον Ηρακλή. 50 χιλιάρικα, όχι 1 εκατομμύριο το πρόστιμο. Αυτά γινόντουσαν τότε. Και όλοι πήγανε 320. Δεν γίνεται έτσι. Αυτά είναι. Τέλος πάντων, υπάρχει. Υποθέσεις, ναι. Ακούγονται στην αγορά. Υπάρχει, είναι... υπάρχει όμως κινητικότητα μεγάλη στο συγκεκριμένο κομμάτι. Και από τον Άρη και από τον Ηρακλή υπάρχει συνδυασμός. Μακάρι.
και από τον Άρη και από τον Ηρακλή, γιατί είναι ένα κοινό πρόβλημα. Για να μην κάνετε μόνο ενστάσεις για τα τουρνικέ. Δεν έκανε καμία ένσταση ο Άρης για τα τουρνικέ. Είναι, είναι στο πλαίσιο των fake. Βγάλ το χαρτί. Εντάξει. Προφορικά το έκανε. Τι, ναι, πήρε τηλέφωνο. Ναι, βέβαια. Δεν, ψέματα. Ποιο το λέει. Εγώ. Ψεύτησε. Ψεύτησε και εσύ. Fake news. Μπροστά μου κυνηγούσε τον αστυνομικό με το, με το κινητό με τις φωτογραφίες. Κώστα, ασφάλεια έπρεπε να υπάρχει. Τι ασφάλεια. Ασφάλεια. Έπρεπε να υπάρχει ασφάλεια. Και η Λάρισα και... πέφτει το ίδιο τουρνικέ για την άλλη αγωνιστική. Και ο Άρης και ο Άρης δεν έκανε την άλλη αγωνιστική. Ζήτησε να παίξει και ο Super 3 έβγαλε ανακοίνωση και είπε τέτοιες μπούρδες μου κάνετε. Μπράβο, να πάμε να παίξουμε κανονικά. Μπράβο, έτσι πρέπει. Αυτός, άρα τι είναι. Παντελονάτη. Το ότι κάποιος μπορεί να είπε κάτι και τα λοιπά και να πιάστηκε μετά ο άλλος από κάτι άλλο και τα λοιπά. Αντί να κοιτάξει, χρήσατε το πρόβλημα της ομάδας του, κοιτούσε ένα μήνα να ασχοληθεί με τον Ερακλή τώρα. Μην με φτιάχνει. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι ψέμα. Ψάχνει τον Ερακλή να τον κάνει ένσταση από παντού. Αυτά είναι δάκτυλο του ΠΑΟΚ. Προσπαθεί να μα βάλει να μαλώσουμε, Κώστα. Την άδειά μα την έκανε φίλο φτερό για να κάνει ένσταση. Άσε τώρα. Ας κοιτάξει να λύσει τον μπαν του Weaver. Και τα δέντρα πέσει στην Τούμπα, ήταν ψηλά. Να τα κλαδέψουμε. Τα προβλήματα ο καθένα θα ανήκω. Όπα. Πάμε για τα δέντρα και τη διαδρομή. Μαρινάκι. Αυτό που έγινε πέρσι στο Μικελίδη για να έρθει το χαϊδεμένο και τα λοιπά να έρθει εκεί αγκαλιά. Και κλείσανε και βάλαν 20.000 κόσμο να παίξω. Κόψα τα δέντρα. Για να μπει πρώτα ο Γιωργάκης και μετά οι 20.000 σας. Φέτος βέβαια αυτά. Με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Το στέριο μου. Διορθώσω, Χρήστα, ο Γιώργος Σαββίδης. Εσείς το λέτε, Γιωργάκη. Εσείς το λέγατε. Εγώ πώς σας το άκουσα. Εγώ δεν τον ήξερα. Συγγνώμη. Ο Σαββίδης Team. Λοιπόν, παιδιά. Ο Γιωργάκης, ο Θοδωράκης, γι' αυτό φτάσαμε σε αυτές τις καταστάσεις. Κάναμε μια ωραία δημοσιογραφική κουβέντα με τον κύριο Κούβαλα. Όχι, ήταν εξαιρετικός. Μια ωραία με τον κύριο Γεωργιάδη. Θα συνεχίσουμε στο ίδιο τέμπο. Ήταν εξαιρετικός ο κύριος Κούβαλας και οφείλουμε να το ομολογήσουμε. Καταρχήν, ο άνθρωπος είπε 5 πράγματα ουσιαστικά. Δεν είπα αερολογίες. Επειδή και μπάνιο μαζί και το πολύ χρονάκο. Ναι, 100%. Περίμενε. Ήξερα θα τον βγάλετε. Ήξερα θα τον βγάλετε. Όχι. Δεν ήξερα θα τον βγάλετε. Θα πω εγώ ξανά, έχει χορτάσει υποσχέσεις. Από το σωστά, ο μόνος που έχει πάρει γήπεδο κρατικό είναι ο ΠΑΟΚ! Όντως, και σας το πληρώνουμε! και το έχετε άδειο! Και το έχετε άδειο! Τα καντήλια τα θέλεις εδώ! Έξω! Και το έχετε άδειο! Προσέχεις ότι είναι προκλητικός. Εγώ δεν είμαι τόσο. Μα αυτό το έχουν άδειο! Το βλέπεις, το βλέπεις. Συγγνώμη, 1926 διαρκείας. Όσοι δηλαδή το έφτασαν. Το στον καλεσμένο Κώστα. Που σου έκανε και το σπίτι Κώστα. Πλήρωσες. Το Ιβανόφι. Το Ιβανόφι σου έκανε. Ναι, βοήθησε. Αναδομό και στο Ιβανόφι. Πληρωά. Γιατί ρε φίλε, η καλύτερη εταιρεία είναι τώρα. Τι... Η καλύτερη εταιρεία είναι. Είναι. Πατσατζίδης είναι η καλύτερη. Και αυτή είναι καλή. Τι? Λοιπόν, τι όλες καλές. Φώτα θέλουμε. Πού θες? Φώτα στο Χαριλάου. Ναι. Το Γκέγερ. Γκέγερ. Ναι. Πού, στο Ιβανόφιο. Ναι, θέλω, ναι. Θες να σε φέρω σε επαφή. Ναι, φίλε, του χρόνου θα παίζω Ευρώπη. Να σε φέρω σε επαφή. Ευρώπη. Ναι, θέλω. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Στέργιο. Και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Για λίγο νόμιζα ότι δεν έπαιζε τίποτα στον αέρα. Αλλά τελικά ήταν η εισαγωγή του τραγουδιού. Αχώθηκα. Ωραία εισαγωγή διαλέγεις. Τι εγώ φταίω ρε φίλε, deep progressive. Άσο, deep για deep, άσο, δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτή τώρα στην Τρόικα, πάτε στο Λίμπερκο 1,4. Ο το καλογεράς μαζί μας. Σωστά. Σέριους ανοπείο βαφείο ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάστασης, τρία καταστήματα, Γρηγόριου Λαμπράκη 27, Εσπερίων 19 και 14 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μετανιώς στη Θέρμη, otokalogeras.gr. Και τώρα που θα πάτε τριημεράκι, καλό είναι να περάσετε μια βόλτα από Ότο Καλογεράς, προκειμένου να ελέγξετε το αυτοκίνητο σας για να σήμερα, πάτε με ασφάλεια και να γυρίσετε. Και σήμερα Champions League. Έχω στα μπάρια. Καλός ήταν ο Ολυμπιακός. Το Άγιαξ Τσέλσι. Μπράβο στον Ολυμπιακό. Κρίμα που δεν πήρε Ελλάδα βαθμούς. Έπρεπε ένα βαθμουλάκο να πάρει, ρε φίλε. Για την Ελλάδα. Άγιαξ Τσέλσι, καλό παιχνίδι σήμερα. Και νομίζω και το Ίντερ Ντόρτμουντ ίσως έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, οπότε κάθεσε σπίτι, είτε μόνος είναι παρέα. Παίρνετε το 2-3-10-62-85-86, είναι η πίτσα Mr. Gold. Σε λίγα λεπτά θα έρθει στο σπίτι σας, είτε μένετε στις οικές, Μεσολογγίου 2 είναι η πίτσα Mr. Gold, είτε μένετε στο κέντρο, είτε στη γύρω περιοχή. Και πίτσες, διέτηση μη και φαγητά ημέρας, μουσακά, παστίτσιο, σουφλέ, ριζότο και αλλάζει το μενού κάθε μέρα αν κάποιος από εσάς δεν του αρέσει η πίτσα και δεν νομίζω να είναι κάποιος άνθρωπος που να μην του αρέσει. Αν δεν του αρέσει κάτι πάει λάθος, Κώστα και Κρέτη. Σίγουρα. Λοιπόν, Μεσολογγίου 2 Σικές 2-3-10-62-85-86 και για όσους έχουν θέματα με το κινητό τους, αν έχει η μπαταρία ξελιγωθεί από την παραταμένη χρήση, παίρνετε καινούργια, αν έχει σπάσει η οθόνη, αν έχετε προβλήματα φόρτισης, αν θέλετε θήκη, αν θέλετε προστασία για το κινητό σας, η λύση είναι μία, Repair Store, τρία καταστήματα, Βενιζέλου 11 στο κέντρο, Βασιλής Όλγας 140 και στην Τούμπα, Επιδαύρου 5 με Γρηγορίου Λαμπράκη και φυσικά Repair Store, μία λέξη, ενωμένα.gr. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, Κώστα. Είπαμε για τα εισιτήρια του Ηρακλή στο μπάσκετ.
Όχι, δύο εισιτήρια για το Ηρακλής Πανιώνιος. Σωστά. Σάββατο 4 Πατέρτο. FM και ενώ Ηρακλής, ονοματεπώνυμο οπωσδήποτε. Στο 54526 θα κάνουμε την κλήρωση δύο παρακάτι. Και το λέμε αυτό γιατί. Και δύο Άρης Πανετολικός. Και δύο Άρης Πανετολικός. FM και ενώ Άρης, ονοματεπώνυμο επίσης. Στο 54526 επίσης και επίσης η κλήρωση 2 παρα 2, 2 παρα 3. Λίγο πριν κλείσουμε. Και το λέμε αυτό γιατί έχουμε στην παρέα μας έναν άνθρωπο ο οποίος τιμά και με το παραπάνω τη φανέλα του ποδοσφαιρικού Ηρακλή. Να πάμε λίγο σε μπλε επίπεδα. Είναι μαζί μας ο Τάι, ένας παίκτης ο οποίος επέστρεψε για να βοηθήσει τον Ηρακλή σε αυτή τη δύσκολη χρονιά που έχει αποφασίσει να διανύσει φέτος, στο τρίτο τοπικό. Τάι, γεια σου, τι κάνεις? Γεια σου, καλά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είπαμε να μιλήσουμε στα αγγλικά, αλλά τα ελληνικά σου είναι καλά, βλέπω. Εγώ και έτσι και έτσι ελληνικά. Έτσι καλύτερα και... αγγλικά. Καλύτερα αγγλικά. How did you make the decision to come back for Ηρακλής to play in the third local division, Tai? Yeah, first of all, I live here, no? Yes. I have home here, so mm-hmm. I like the club. I have a friend that is trying to help the club. Of course. So why not to help them to, let's say, to put again, to try to get a brief that we supposed to find somebody. We cannot you know, destroy Ηρακλής. We cannot see Ηρακλής down. So yes. I'm like that. So they propose me to help, so I'm here. I'm mm-hmm. always when Ηρακλής need, I will try to help. Mm-hmm. Τον ρωτήσαμε πώς πήρε την απόφαση να επιστρέψει και πάλι στην ενεργό δράση και να βοηθήσει τον Ηρακλή σε μια δύσκολη χρονιά φέτος, καθώς αποφάσισε ο ίδιος ο σύλλογος να παίξει στο τρίτο τοπικό. Είπε ότι εγώ καταρχήν έχω σπίτι εδώ, μένω εδώ, έχω την οικογένειά μου εδώ, έχω φίλους οι οποίοι βοηθούν τώρα την ομάδα. Οπότε γιατί να μην βοηθήσω κι εγώ, γιατί να μην συμμετέχω σε μια τέτοια προσπάθεια. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τον Ηρακλή να καταστραφεί, δεν μπορούμε να αφήσουμε τον Ηρακλή να μείνει πίσω, λέει χαρακτηριστικά. Ήθελα να βοηθήσω με όλη μου την καρδιά και το κάνω τώρα. And you did help Tai with your experience, with your football abilities. You play in an easy league for you. You scored 2 goals yeah. on Sunday, but I think it's not the way that you play only. It's the message that you send to everybody that Ηρακλής is alive. Yeah. Exactly. As I told you, I think Ηρακλής doesn't deserve to be for the people, no? I mean, yes, for yes. the organization, I think we have a bad year as organization, mm-hmm. and for this organization that not organized, mm-hmm. okay, maybe we deserve to be like this, but for the people, for the fans, for the history of the club, we don't deserve to be on this category. Mm-hmm. And I'm trying to like you say, alive the club, mm-hmm. and also to try to see some future for the club, mm-hmm. because I believe in maybe next year or very soon we find someone that really wants to help Ηρακλής, but mm-hmm. really want to invest and to make something good for the club. And I know that the people are trying to do that, to find some people, to find the correct people to make this jump. Yes. So I'm there. I know the league is not what we expect, mm-hmm. you know, games, but you see, we are there, we help the kids to yes, play yes. and that's the important thing. It's more than the football inside the pitch now. That's right. Στην παρατήρησή μας ότι έβαλε το ποδοσφαιρικό του εγώ πίσω για να μπορέσει να βοηθήσει το σύλλογο σε αυτή τη δύσκολη ατραπό που υπάρχει, λέει ότι το ζητούμενο είναι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το σύλλογο σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορεί σαν οργανισμός να κάναμε λάθη και να μην ήμασταν καλοί όσο έπρεπε τις προηγούμενες χρονιές, όμως για τον κόσμο, για την οικογένεια, για την ιστορία, για όλα όσα σημαίνει ο Ηρακλής, έπρεπε να ήμασταν εδώ και εγώ είμαι εδώ για να βοηθήσω. Ήθελα να είμαι εδώ, θέλω να είμαι εδώ. Εντάξει, δεν έχει σημασία τώρα ότι παίζουμε σε αυτή την κατηγορία. Σημασία έχει να κρατήσουμε ζωντανό το σύλλογο, να βοηθήσουμε τα νέα παιδιά να παίξουν, να βοηθήσουμε τα νέα παιδιά που είναι κοντά στην ομάδα
να καταλάβουν τη σημασία της και να βοηθήσουμε και τους ανθρώπους που τρέχουν για να βρουν έναν άνθρωπο που θα είναι ο κατάλληλος για να την οδηγήσει και πάλι ψηλά, έναν επενδυτή, έναν άνθρωπο ο οποίος θα είναι ο σωστός, να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους να πετύχουν το έργο τους. Γι' αυτό και είμαστε εδώ. Είμαι εδώ για αυτή την προσπάθεια για να βοηθήσω. And I think tie that the family of Ηρακλής love you, love Perone, Kanakoudis and all the experienced guys that you play together this year because of this mission that you have, the mission to keep Ηρακλής alive. Of course, it's not easy, you know, to play. For example, by playing higher division, now you are playing with some players that even cannot... you know, you see... Yes. The game is, it's a local championship. Yeah, exactly. It's not easy, but we do that for... Of course, we want... Also, I want to enjoy a little bit more football. Mm-hmm. Not only... Of course, I love the club. It's my favorite club here. Yes. I always say that. And the people around the club I like, is my they are my friends. Yes, of course. But also, I want to enjoy a little bit what I can for football. Mm-hmm. I think I stop early, maybe. And... But we really hope that we find someone that, but not like before. We yes. need someone that really wants to do something good. Mm-hmm. Not just to come, to show to the people and then run away. Mm-hmm. That's right. It's the only way that I think we can succeed as a club. Mm-hmm. Ο μόνος τρόπος για να πετύχουμε σαν σύλλογος, σαν club, είναι να βρούμε κάποιον ο οποίος θα μπορέσει να βοηθήσει ουσιαστικά την ομάδα και δεν θα φύγει τρέχοντας μετά, όπως έκαναν οι προηγούμενοι, λέει ο Τάι. Στην παρατήρησή μας ότι ο ίδιος και ο Περόνι και ο Κανακούδης και άλλα έμπειρα παιδιά ήρθαν και βοηθούν φέτος τον Ηρακλή σε αυτό το ξένο για αυτόν πρωτάθλημα, λέει ότι εμείς ο σκοπός μας ήταν αυτός. Βέβαια, εγώ ήθελα να χαρώ και λίγο το ποδόσφαιρο, ακόμη και αν παίζω με αντιπάλους που εντάξει δεν είναι ίσως της δικής μας αξίας, αλλά και παράλληλα να στείλω το μήνυμα ότι πρέπει ο σύλλογος να σταθεί όρθιος και να μπορέσει να βρει την λύση, να βρει τον άνθρωπο που θα τον οδηγήσει και πάλι ψηλά. And I think that the fans of Ηρακλής Tai show that this mission from you, from Perone, from Kanakoudis, from everybody is very close to the values of Ηρακλής, to the values of the club, and they are enjoying this, although they you play in the local division. Yeah, of course, it's better. We can, let's say, we don't have a bad league, better league. We are in bad league, let's say, down league. Yes, yes. But it's nice when you see that the people come. Last game was. Let's say was full the full there. Yes. Full, and this is really nice. I spoke with the other player from the other team, and he says to me, "For us, it's amazing. We never play with this such people. Yes, with such club like Ηρακλής. So it's nice to hear this. Mm-hmm. This also is. I feel good with this. Mm-hmm. Really." Στην παρατήρησή μας ότι ο κόσμος του Ηρακλή έχει αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια, παρά το γεγονός ότι η κατηγορία είναι χαμηλή, λέει ότι είναι πραγματικά κάτι το οποίο αρέσει και σε εμάς. Είδαμε ότι το γήπεδο ήταν γεμάτο, ότι ο κόσμος αγαπάει αυτή την προσπάθεια, έχει αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια. Ακόμη και οι αντίπαλοι των άλλων ομάδων μας λένε ότι είναι κάτι εξωπραγματικό αυτό που συμβαίνει, να παίζουμε με αυτή την ομάδα, να παίζουμε με τόσο κόσμο στο γήπεδο. So, it's a difficult, it's a difficult season. Your quality and your experience is extraordinary for this division tie, and I think that the message is special because it's only about keeping Ηρακλής alive, not not getting goals or playing good football. Exactly. This I knew from the beginning that this year is something different. You know. We are trying to keep Ηρακλής alive. Mm-hmm. People see that we are there. Try to help as much we can. Mm-hmm. Try to find some good people that wants to manage the club, but yes. in good way. Mm-hmm. And always, if I can be inside for something good for Ηρακλής, I will be. Of if course. It's not something good, I'm out. And next year, next year, if we play in Super League, you can play there also. I don't know. Yeah, I don't know as a player, but I can do something. I can. Help. Like I say, I want to help the club.
my point of view, my way I see the football and organization of, in the football. Mm-hmm. So for sure I can help. I don't know if playing or not. But of course, if it's something that I see that has a future and is in the good way, I would like to help. You will be there. Okay, yeah. Thank you, Tai, for talking to us. Thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, Tai. Ευχαριστούμε και εμείς. Γεια σου, γεια σου. Ο Tai, λοιπόν, ο οποίος λέει ότι δεν ξέρω αν μπορώ να παίξω απέκτη Super League αν ο Ηρακλής ανέβει κάποια στιγμή. Σίγουρα όμως θα είμαι παρόν για να βοηθήσω αν δω ότι κάτι καλό γίνεται. Αυτό με τη Super League κόστα. Το χρόνο, ρε φίλε. Αφημί. Δεν κατάλαβα. Άλλο. Ναι, γιατί... Δηλαδή, πώς τα λέγεστε. Ηρακλάρα. Τι Ηρακλάρα. .gr. ΑΕΠΟ, Ντίον, Βόλου, Νέα Πέραμος, Ηρακλή. Έλα ρε τώρα, έλα ρε. Καλά, τώρα. Όταν τα κάνω πάω στο Βόλου, τα κοροϊδεύε όμως. Έβγαινε, ξεφώνησε, Λεόνι. Όχι, όχι, όχι. Τι όχι. Δεν έβγαινε ο αδερφός Λεόνι και έλεγε εμείς δεν πήραμε αφημί. Εγώ, εκπρόσωπος του Ηρακλή, που σηκώνατε τις κούπες και τρέχατε στα Final Four. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Και μετά ήταν τιμολόγια. Τι να κάνουμε, μετά ήταν τιμολόγια. Λοιπόν, τι? Ο Tai... Αυτό με τη Super League που το συντηρείτε, γιατί το συντηρείτε. Υπάρχει, έχετε αγοράσει κανένα φιμί, γιατί και πέρσι μας λέγανε ότι πήρα το αφημί του Βόλου. Έβγαλε μια επιστολή τώρα πρόσφατα. Κάνε ο Tom. Ο Tom. Έβγαλε μια επιστολή και λέει ότι είμαι εδώ και... Ο Κανακούδης άνοιξε μαγαζί με ξηρούς καρπούς. Δεν ξέρω ρε φίλε. Με καφέ. Δεν ξέρω. Τον είδα κάτι φωτογραφίες με τον Tai και τον Μπερόνε. Είναι μακριά από τα δικά μου ρεπορτάζ αυτά. Καλά κάνουν τα παιδιά και ανοίγουν δουλειές. Γιατί. Με ρωτάω ρε φίλε, δεν είπα τίποτα. Χορηγό τον έφερες. Κοιμισμένε. Δεν το ξέρω. Θα τον φέρω. Ποιον? Του Κουκουλιά. Είμαστε γεμάτοι στην εκπομπή, φίλε. Έχουμε injection service και καλογεράς. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Tai. Μικέλ, τι κταίω ρε εσύ. Α, τα Μικέλ, ναι, και ο Κατσιέρος έχει. Χαιρετίσματα στη Χαριλάου. Έχει ανοίξει ο τελευταίος σας. Παναγιώτης. Χρόνια, ρε. Ναι, ναι, Μικέλ έχουν αυτοί. Ο διορατικός ο Κουκουλιάς άνοιξε... Ήταν πολύ μπροστά. Στα ελληνοβουλγαρικά σύμβολα. Και ο Αγγελακόπουλος τώρα έχει. Πριν πάει στην Βουλγαρία. Ο Αγγελακόπουλος, ο Βασίλης. Ποιος είναι. Τσαλό, τσαλό. Και τι έγινε, πού ήταν αυτός. Γιατί δεν τον έφερες αυτόν. Καφέ. Ε, άντε Κώστα. Τι κάνεις! Απ' τη Λάρισα, η πρωτεύουσα του καφέ στη Λάρισα. Χαμός γίνεται. Χαμός. Είπαμε λίγο στο διάλειμμα το τελευταίο. Ναι. Να πω ότι συνεχίζουν στην Πορτογαλία και κρατάνε ζεστό το θέμα τη Sporting με τον Ζαμπά εν ώψη Ιανουαρίου. Παιδιά, με τα τωρινά δεδομένα δεν υπάρχει περίπτωση η Sporting να αγοράσει το Ζαμπά. Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Είσαι η Sporting και βλέπεις το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Το Ζαμπά θα πάρεις. Εγώ αν είμαι Sporting και έχω λεφτά, νομίζω, θα πάρω το Λιμνιό. Θα πάρω το Λιμνιό. Τον θέλαν και πέρσι. Το καλοκαίρι κάναν κίνηση για δανεισμό. Όχι κάναν, λένε. Αν έχουν καταλήξει. Η μάνατζερ του. Εντάξει, ναι, σωστά. Αν έχουν καταλήξει, το γράφουν και οι Πορτογάλοι. Το καλοκαίρι. Το γάλα του μάνατζερ. Θε να το γράψουν και οι Ισπανοί αύριο. Θα με αφήσει να πληρώσω. Εγώ σου λέω σε Sporting, εσύ ποιον θα παίρνει. Αν έχουν καταλήξει σε Sporting ότι ο Ζαμπά του κάνει, τώρα είναι η εποχή να τον αγοράσουν. Ναι, συμφωνούμε σε αυτό που λέμε. Τώρα είναι υποχή. Αυτό σου λέω. Εσύ αν είσαι όμως Sporting, ποιο θα έπαιρνες, το Ζαμπά ή το Λιμνιό? Εγώ θα έπαιρνα τον Γιανούλη και το Λιμνιό. Και με αυτό σου λέω κι εγώ. Δηλαδή, αν είναι να πάρω ένα παίκτη, να δώσω λεφτά και να πάρω, θα έρθω ρε φίλε να πάρω το Λιμνιό. Ο οποίος για μένα έχει πολύ καλύτερα χαρακτηριστικά. Απλά δεν είναι Βραζιλιάνος για να έχει αυτό το πρόμο. Στην περίοδο η Sporting δεν είναι καλά ούτε διοικητικά ούτε οικονομικά. Γι' αυτό βάζουν τη Sporting. Τα χρήματα που θέλει ο Πάο και τον Ζαμπά δεν θέλει 20. Πώς θέλει. Που έλεγε ο μάνατζερ του θα σκάσει η Βέρντε πρόταση 18 εκατομμυρίων. Μια χαρά. Κοίταξε, μην το αποκλείς ότι σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις, βγήκες και ο Ρέτσος που πήγε κτλ. Υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι μάνατζερ που έχουν τον τρόπο τους να κάνουν την δουλίτσα έτσι όπως πρέπει να την κάνουν και να ευνοηθούν και τα σωματεία μας. Ο μάνατζερ του Ζαμπά είναι μόνο λόγια και να παίρνει τον Ζαμπά, να τον πηγαίνει στον Πόρτο και τον κάνει. Σε ενημερώνω λοιπόν ότι ο μάνατζερ του Ζαμπά έχει φέρει αυτή τη στιγμή τον καλύτερο παίκτη στα τελευταία παιχνίδια του Άρη. Ποιον? Το Σάσα. Το Μαρινάκι. Το Σάσα. Το Μαρινάκι είπε. Είπε το Μαρινάκι. Τον Καραπαπά. Είπε το Μαρινάκι. Αυτή η σιγανοπαπαδιά. Σιγανοπαπαδιά. Πετάει συνέχεια. Λοιπόν. Πριν σου είπε σε ένα κρατικό. Τώρα λέει Μαρινάκι. Ποιο είναι ο μάνατζερ του. Αυτό που όταν ήταν στην Αλφα Εθνική, ο Παπαθανασάκης ψήφιζε με τα τρία χέρια Ολυμπιακό. Και μετά έλεγε με ρίξανε. Ενώ ψήφιζε με τα τρία χέρια Ολυμπιακό. Αυτό εδώ. Δεν το ρίξαν γι' αυτό όμως. Ο Παπαθανασάκης. Πρόεδρε από τον Καναδά και τέτοια. Αυτοί που τον αποθεώνανε. Όχι. Πες τα, Αστέριο. Επειδή φοβάστε να τα γράψετε. Επειδή τα λέτε και δεν τα γράψετε εσείς. Κάνετε τους παράγοντες. Θα τα πω εγώ. Κάνετε τους παράγοντες. Και θα βρείτε τη δικιά μου τη μανούλα. Αυτό το θέμα να το κοιτάξει, παιδιά, και αναφότερη. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Αλήθεια λέει ο Στέριος. Λέει ο Στέριος αλήθεια. Έχει δίκιο. Λέει την πραγματικότητα. Κάτι πει, τι ερώτηση όμως. Ο Σάσα λοιπόν για να το ολοκληρώσει. Για έχουμε και μπάσκετ να πούμε έτσι. Τι? Έχουμε και μπάσκετ. Κώστα όλη τη βδομάδα μπάσκετ έλεγε. Φτάνει τόσο. Έχουμε και τώρα. Άρχισε το ποδόσφαιρο πάλι.
πάλι στις τρύπες σου. Ούτε Champions League δεν είπαμε. Τι? Ούτε Champions League. Υποστέριο. Να το αναλύσουμε λίγο. Τι? Είμαστε συγκλονισμένοι. Να πάρει παθμούς. Το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αλλά έπρεπε να πάρει και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ έπρεπε να πάρει. Γιατί τώρα είμαστε χλωμοί. Χλωμοί ή θα ήμασταν έτσι κι αλλιώς. Όχι, φίλε. Άμα πάρει ο Ολυμπιακός, αν βγει τρίτος και περάσει. Με τον Άγιαξ. Το καλοκαίρι πάλι. Άλλο αυτό. UEFA Mafia. Μαφία τη UEFA Mafia. Μαφία. Μα πολεμάει ο Θεοδωρίδη. Δεν μου λε του ξένου διαιτητέ που θα έρθουν στην Ελλάδα που του ζητάει ο ΠΑΟΚ. Ποιο του ορίζει. Άλλη UEFA Mafia θα είναι αυτή. Η μάφια UEFA. Η μάφια. Διαφημίσεις. Καραπαπάς. Συνεχίζουμε. Τρόικα. Μουσικάρες παίζω. Ναι, βέβαια. Πάλι deep progressive τέτοια παίζω. Άλλο είναι αυτό. Άλλο. House mix. Δύο εισιτήρια. Πόσο? Δύο εισιτήρια. Πόσο? Πανιόνιος. FM και Ηρακλής. 7 και 4. Το 5-45-26 και δύο εισιτήρια για. Άρης Πανετολικός. FM Άρης, ονοματεπώνυμο 5-45-26. Θα κερδίσεις, Χρυσανθέ. Λοιπόν. Ναι. 2 παρά 20 δεν βλέπω κάποια ανακοίνωση. Από ποιον? Του κύριο Αβγενάκη. Για ποιο πράγμα? Ο Αβγενάκης, αλήθεια, παιδιά. Ομάδα, ήθελα να το για πω ποιο τώρα. Πράγμα. Για τα επεισόδια στο. Έκανε χθες δήλωση κατευθείαν. Έκανε, ναι, δελτίο τύπου βγήκε. Δελτίο τύπου έβγαλε. Χθες μετά το. Μην είσαι άδικος τώρα. Βγήκε. Κοίτα, άκου λίγο. Με τον Ολυμπιακό είναι. Είναι δεδομένο. Απλά μην το τραβάμε και λέμε. Και ο παπάς και ο Σίστα με τον Μπάουκ. Τι κάνουμε τώρα. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι με τον Ολυμπιακό. Είναι εμφανέστατο. Αλλά. Μην λέμε ότι δεν έκανε δήλωση, έκανε δήλωση. Και μάλιστα εκεί που έπρεπε να κάνει τον ξεφώνηξη που είναι, βγαίνει αυτός ο Τάκης, ο Άκης. Και λέει για τον Κοροβέση να του κάνει τάκλινγκ στο εμπορικό κέντρο και κάτι τέτοια. Αυτόν λοιπόν πρέπει να τον πεις ονομαστικά. Η τοποθέτηση του τάδε κυρίου στο τάδε κανάλι κτλ. Θα τύχει διερεύνηση, όχι για κάποιες φραστικές επιθέσεις. Ναι, ναι, ναι. Εκεί φαίνεται το αν είναι φύλα προσκύμενος ή όχι. Καταλαβες. Εντάξει. Για το Ολυμπιακό είπε ότι έσκος και τα λοιπά. Έκανε, και... ναι, έκανε δήλωση. Yeah. Λοιπόν, πάμε στο μπάσκετ, όπως έκανε ας πούμε και η ΑΕΚ για το Βράνιες και τα λοιπά. Καταδικάζει ο Μελισσανίδης και τα λοιπά. Και η ώρα για σπορ έχει. Μπράβο στα παλικάρια και τα λοιπά. Και μέσα τα ελεκτροπιθαρχικά. Ενώ τους αποθεώνει. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έχασε στην Ουγγαρία. Έχασε. Από μια ομάδα που δεν την ήξερα εγώ μέχρι χθες. Ο Μοσχοβίτης την ήξερε. Μάθαμε για τα καλά. Φάλκο. Νίκο, γεια σου Νίκο. Νίκο, καλησπέρα. Χαίρετε, καλό μας ημέρι. Νίκος Μοσχοβίτης μαζί μας για να σχολιάσουμε την χθεσινή εμφάνιση του ΠΑΟΚ. Ομάδα που είναι το πρωθυπουργικό σκάφος στις Ηνωμένες Πολιτείες, ρε παιδιά. Έτσι δεν λέγεται. Ο αστριακός καλλιτέχνης που έλεγε Αμαντέους Αμαντέους, Χρυσανθέμη. Αμαντέους Αμαντέους. Τρία χρονών. Ναι. Νίκο, τι γίνεται. Καλά, εσείς. Χάθηκε το μάτσο τέλος, ε. Όπως όλες. Δεν είναι κάτι καινούργιο πλέον. Είναι. Τρίτη φορά που γίνεται στο τέλος. Ναι. Εντάξει, τώρα ήταν και αντίπαλος έτσι που όπως να το κάνουμε σηκώνει μία παραπάνω. Ακριβώς. Πέτα. Νίκο, βγάλε το hands free για να μην χάσουμε και σένα. Όχι, δεν υπάρχει hands free. Κάτι υπάρχει, γίνεται. Όλους ακούμε βαθιά, Χρυσανθέ. Ναι, κάπως βαθιά ακούγεσαι. Ναι, ναι. Λέγε και ένας φίλος μου. Δεν ξέρω γιατί. Ναι. Δεν μπορώ να πατήσω στον αέρα, τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι, ναι. Είναι αυτό που είπα ότι ήταν αντίπαλος τέτοιος χθες που. Όσο να είναι, συζητιέται λίγο παραπάνω. Ζόμπα. Γιατί εντάξει, ναι. Μια ομάδα άγνωστη, μια ομάδα που προέκυψε στους ομίλους Champions League μέσα από τα προγραμματικά, μια ομάδα από την Ουγγαρία. Αλλά... Ναι, αλλά απέκλεισε τη Ventspils νομίζω αυτή. Άρα δεν ήταν τόσο άσχημη. Σωστά, όχι και. Και χθες έδειξε ότι ήταν καλούτσικη. Ναι, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Κάτι παίζανε. Και παρότι δηλαδή χθες δεν βάλανε οι Αμερικανοί της. Που είχε κάποιους γνωστούς μας, δηλαδή το Ρέντινγκ που ήταν στο Κολοσσό παλιότερα, τον Ουάσινγκτον που ήταν στην Κίνη, χθες είχε κάποιους Ούγγρους οι οποίοι ήταν εξαιρετικοί. Δηλαδή ο ένας ειδικά που έβαλε 23 πόντους, ο Πέρλ, πήρε 7 rebound, έδωσε 5 assist, ήταν ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου. Επειδή το χάζευα το μάτς, ο ψηλός που έχεις με ξυρισμένο το κεφάλι και αυτός εδώ πέρα, ο οποίος έχει δώσει μια εκπληκτική αγωνιά σε κάποια φάση και αναρωτιέται λέει τι έκανα. Και ο best που δεν είναι best. Είναι worst. Φίλε σου, χάσαν το παιχνίδι αυτοί οι δύο. Όχι αυτοί, εντάξει. Όλοι ομάδες. Αυτοί οι δύο. Όλοι ομάδες. Αυτοί οι δύο έχουν κάνει απίστευτα λάθη. Ειδικά ο worst. Σε πρώτη φάση, τώρα που μιλάμε, δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ θα βελτιωθεί στην πορεία και πώς θα είναι. Ναι. Σε βραδιά που ο Λιούις και ο Σμιθ δεν τραβάνε επιθετικά, έχει πρόβλημα. Έτσι, χθες και οι δύο, ο Λιούις χθες ήταν πολύ κακός. Δηλαδή, και αυτός, ναι. Όντως. Πολύ εύκολα λάθη, λάθος πάσης, καθόλου δημιουργία. Ο Σμιθ ήταν άνθρωπος, εντάξει, ο Σμιθ ήταν ένας παίκτης. Θα υπάρχουν και τέτοιες βραδιές που δεν τα βάζει. Να τα βάζει, σωστά. Και επίσης τη δεδομένη χρονική στιγμή το γεγονός ότι ο Μαργαρίτης δεν είναι καλά.
και δεν μπορεί να δίνει, να δίνει λύσεις, γιατί ο ΠΑΟΚ γενικά στη ρακέτα έχει πρόβλημα. Είτε με τον Νόουλς που λες, είτε με τον Σαρικόπουλο. Δεν είναι παιδιά που μπορούν να του δίνουν πολλές λύσεις θετικά μέσα από την ρακέτα. Πρέπει να δημιουργήσουν οι, οι συμπαίκτες τους για να τελειώσουν φάσεις. Το γεγονός ότι ο Μαργαρίτης δεν είναι σε καλή κατάσταση δείχνει και το κενό που, που υπάρχει εκεί. Το θέμα είναι ότι ήρθε μια ακόμα ήττα και δυστυχώς βλέποντας το πρόγραμμα πώς είναι στην αρχή, το πώς έγινε η ομάδα του ΠΑΟΚ, το γεγονός ότι θα παίζει και, και στην Ευρώπη, ναι. Βλέπουμε να, οι φόβοι που υπήρχαν να επιβεβαιώνουν. Ναι, δηλαδή ότι είναι το πολύ δύσκολο ήταν, το πρόγραμμα, το ο ΠΑΟΚ δεν έχει μεγάλο βάθος και αν του κάτσουν λίγο και στραβά τα αποτελέσματα στο ξεκίνημα μπορεί να του δημιουργηθεί πρόβλημα. Φέρουν και πίεση είναι... αυτά τα αποτελέσματα, όχι τίποτα άλλο. Ξέραμε ότι έτσι, η ομάδα θα είναι έτσι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και ο κόσμος πρέπει να το ξέρει αυτό. Να μην περιμένει δηλαδή ότι πήγαινε για τετράδα και άμα δεν έχουμε καλή ομάδα. Εντάξει, νομίζω και ο κόσμος το ξέρει. Το ξέρει. Απλά όπως και εσύ ξέρεις Κώστα, μέσα στις ομάδες, όσο συνειδητοποιημένη και να είναι η κατάσταση, όταν δεν έχονται τα αποτελέσματα, σίγουρα. Υπάρχει γκρίνια. Έτσι, υπάρχει κακή ψυχολογία. Βέβαια. Και είναι, είναι φυσιολογικό, έτσι. Δεν γίνεται μόνο στον ΠΑΟΚ αυτό. Παντού γίνεται. Όταν έρχονται 2-3-4 κολλημένες ήττες, δημιουργείται θέμα. Σίγουρα. Οπότε λοιπόν, τώρα ο ΠΑΟΚ έχει το Σάββατο να παίξει τη Ρόδο με τον Κολοσσό. Πάρα πολύ δύσκολο μάτς. Πολύ δύσκολο μάτς. Την άλλη εβδομάδα παίζει με την Ευθύνη στο Παλατάκι και μετά με τον Ήφος. Δηλαδή, το, το πρόγραμμά του είναι πάρα πολύ δύσκολο στο, στο ξεκίνημα. Θα φτάσει στο σημείο, μέχρι... Νίκο, νομίζω να παρακαλάει συγγνώμη σε διακόπτω να, να τελειώσει η Ευρώπη. Αυτό πήγα να πω. Να κοιτάξει ο ΠΑΟΚ να τελειώσει να η Ευρώπη. Τελειώσει Ευρώπη. Και Χρήσανε, να παρακαλάει να τελειώσει η Ευρώπη. Τα πράγματα μπορεί να γίνουν πολύ δύσκολα. Δηλαδή, για να πέσει. Αν έρθει μια ήττα από τον Κολοσσό, θα παλέψει γι' αυτό, ρε παιδιά. Θα παλέψει γι' αυτό τώρα. Κακά τα ψέματα. Για δεν είναι και εκτός από αυτό, δεν ξέρω αν ο αριθμός που λέγαμε πριν λίγο καιρό Στέργιο, το 8 δίπλα από τις νίκες είναι αρκετό. 9 νομίζω ότι θα χρειαστεί μία παραπάνω. 9 σίγουρα. 9 για να είναι σίγουρος. Το 9 το βάζω και εγώ τουλάχιστον πλέον, έτσι όπως τη βλέπω τη δουλειά. Έχει ένα τώρα. Ναι, ναι. και επίσης είναι μια κατάσταση, ακούστε, σε εσάς τα έλεγε χθες ο Νίκος Κωνσταντίνος, ότι δεν είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει βγει στην αγορά και ψάχνει ενίσχυση, δεν μπορεί να το κάνει. Δεν μπορεί. Ναι. Και στο μυαλό τους έχουν όλοι και είναι φυσιολογικό αυτοί που έχουν αναλάβει. Το να καθαρίσουν όσο μπορούν φέτος το οικονομικό κομμάτι και από του χρόνου προς το τέλος της σεζόν πια, αφού καθαρίσει πια όλο αυτό το, το θέμα που έχει να κάνει με το οικονομικό, να δουν πώς μπορούν να αναπτυχθούν. Οπότε πάω συντηρητικά θα πάει, έτσι, και το αν θα προκύψει κάποια αλλαγή νομίζω θα είναι τη στιγμή μια, μια απόφαση. Η άκρος απαραίτητη μπορεί να είναι. Η άκρος απαραίτητη. Ακριβώς. Ακριβώς. Εγώ θα πω, Νίκο, μήπως θα πρέπει ο coach να ανεβάσει το χρόνο συμμετοχής σε παιδιά που δεν είναι πρώτης επιλογής στο πρωτάθλημα. Για να μην καταπονούνται στην Ευρώπη παίκτες όπως ο Σμιθ που έπαιξε χθες 33 λεπτά ή όπως ο Λιούπης. Πρέπει η Ευρώπη να, είναι βιτρίνα. Είναι βιτρίνα, αλλά εδώ υπάρχει άλλο θέμα τώρα. Το θέλουν να παίζουν αυτοί, Στέργιο. Δεν μπορεί να το πει, δεν θα παίζουν πιο χαλαρά και ας το διασκεδάσουν. Ναι. Λέω εγώ γιατί. Κοίταξε, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να διασκεδάσουν στην Ευρώπη με αυτόν τον όμιλο που έχει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, χθες, ας πούμε, για παράδειγμα, ο ΠΑΟΚ έχασε από το Τσοπατέλιο και η Σαραγώσα που είχε χάσει από τη Βόνη πήγε και έπεσε μέσα στην Βεσίκτας. Η Βόνη που είχε κερδίσει τη Σαραγώσα έχασε το τέλος από την Πρίτη. Δηλαδή είναι αυτό που έχουμε πει και όλες και άλλες φορές, ότι δεν είναι μόνο ότι παίζει στην Ευρώπη. Έχει και έναν όμιλο πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Είναι πολύ καλύτερος αντιπάλος. Αθήνα έφτασε ο Μπατέλη. Έτσι, μιλάει για όλους τους άλλους. Όλους τους άλλους βέβαια. Ισπανική έτσι, ομάδα, και... Ιταλική, έχει γερμανική, ναι. Τι, λιθουανική. Και η Ευρώπη, και η Ευρώπη έτσι όπως είναι φέτος όμιλος, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να. Μπορεί να φέρνει περισσότερη ψυχολογική πίεση στην ομάδα να έρχονται ήττες παρά ψυχολογική όψη. Γιατί όντως, αν μπορεί να γυρίσει το κουμπί και στην Ευρώπη να κάνει γεωνίγες και να σου δει ψυχολογία. Έτσι, παίζει για αυτό το ενδεχόμενο. Αλλά μέχρι τώρα αυτό δεν έχει γίνει. Και όσο προχωράμε προς τα μέσα της σεζόν, θα αρχίσει να βγαίνει και κούραση. Αυτό τώρα είμαστε αρχαία ακόμα. Αλλά βλέπουμε ότι. Γιατί είναι ένα μοτίβο που συνεχίζεται. Επαναλαμβάνεται. Ο Πάου κάπου θέλει την περίοδο μπλοκάρει. Τα περισσότερα του παιχνίδια. Το έκανε με τον Ιωνικό, το έκανε με την Μπεσίκτας, το έκανε χθες. Προφανώς κάτι τέτοιο δεν είναι τυχαίο. Ναι, σίγουρα. Ναι. Το να γίνει μία φορά, οκ, μπλόκαρες, δεν σου μπήκαν τα σούτ, έκανες λάθη. Εντάξει, τώρα έχει γίνει τρεις φορές συνεχόμενες. Έτσι, σχεδόν. Οπότε κάπως πρέπει να βρεθεί μια λύση. Η λύση μόνο από τον έσω μπορεί να βρεθεί. Δεν μπορεί να βγει ο Πάκος στην αγορά όπως έχει βγει, ξέρω εγώ, Ολυμπιακός τώρα για την Ευρωλίγκα και να πάρει δύο παίχτες και να αλλάξει το. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να τα δώσει όλα να πάρει το παιχνίδι στη Ρόδο. Νίκο, είναι πολύ σημαντικό.
Είναι πολύ, είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Είναι ένα παιχνίδι, ρε παιδί μου, το οποίο αν το πάρεις, μπορείς λίγο να αλλάξεις την κατάσταση. Βέβαια, αυτό μα και εκεί ήταν, βαραίνει κι άλλο. Το, ο Κολοσσός πόσες νίκες έχει? Ο Κολοσσός είναι καλή ομάδα, νομίζω, αλλά δεν είναι και ομάδα που... Μία νίκη δεν έχει. Μία νίκη στο 1-3. Μία έχει. Έχασε από το Λαύριο με τρίποντο στο τέλος. Το Λαύριο με Χιρόδο, ναι, με τρίποντο στο τέλος. Το Λαύριο που κέρδισε και τον Ήφαιστο. Το Λαύριο το οποίο κέρδισε και τον Ήφαιστο, ναι, πραγματικά. Εγώ, Νίκο, από την αρχή τη σεζόν, όταν ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ να δημιουργείται, διαφωνούσαμε με τον Σταύρο, τουλάχιστον δεν μου άρεσε ή δεν την υιοθετούσα την άποψή του ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται 8 νίκες. Ήταν πολύ ρεαλιστής ο Σταύρος και ψυχρός. Εγώ είχα μια άλλη εικόνα, αλλά βλέποντας τα δείγματα της ομάδας, νομίζω ότι η επόμενη τριάδα αφήνω την Ευρώπη απ' έξω. Όπως είπες και εσύ, με Ρόδο, με Κολοσσό στη Ρόδο, Ήφαιστο στο Παλατάκι και πάει Περιστέρι. Και την Ευτούνα ανάμεσα. Η επόμενη τριάδα, το Περιστέρι, τι το κοιτάς, το Περιστέρι. Το Περιστέρι δύσκολα είσαι, άστο. Τσέκ για νίκη το είσαι. Το Περιστέρι θα κερδίσει και τον Παναθηναϊκό στην έδρα, το έτσι πάει. Περιστέρι πάει για δεύτερο φέτος. Η επόμενη τριάδα, δηλαδή, πρέπει να πάρει τον Κολοσσό και τον Ήφαιστο, αν μπορείς, στο Παλατάκι. Είναι καλή ομάδα Ήφαιστο, νομίζω. Είναι, ναι. Είναι μια κατάσταση δύσκολη. Όταν γινόταν η ομάδα και έτσι όπως έγινε γρήγορα, άμεσα, αργά κιόλας, έτσι, χρονικά. Όλα παίζουν ρόλο. Κοίταξε, όλη την αλήθεια την είπε ο Κωνσταντινίδης. Παιδιά, και αλλαγές να θέλουμε να κάνουμε, δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε. Άρα με αυτούς θα πάμε. Εδώ δεν μπορεί να πάρει τη μάνατζερ, το είπε ο άνθρωπος. Δεν βγαίνω να πάρω τη μάνατζερ. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Δεν ξέρω αν θα ενεργοποιηθούν πάλι τα αντανακλαστικά όλη τη οικογένεια, σαν ο ΠΑΟΚ πάει. Κάθε φορά αυτό γίνεται, ρε Σινίκο. Αλλά δεν ξέρω και πίστευα αν αυτό είναι η λύση. Ναι. Παιδιά, φέτος η χρονιά για όλες τις ομάδες, η χρονιά φέτος είναι χρονιά να μείνουμε. Και δεν ασχολείται και ο Ιβάν φέτος. Να σωθούμε. Και αυτό είναι ένα θέμα. Μέσα στο πλαίσιο της οικογένειας που λέω, βάζω και τον Ιβάν. Ναι. Κάθε χρόνο το βάζουμε, αλλά νομίζω τα 2-3 τελευταία χρόνια δεν είναι. Δεν έχει. Να με κάτι έξτρα, γιατί το κομμάτι έχει να κάνει με τα. Με τις πληρωμές σε δημόσιο και αυτά το έχει αναλάβει ο ίδιος και ναι. Κάθε γιατί να αναλάβει άλλο άνθρωπος, εντάξει. Αλλά μακάρι να έρθει εμένα στο καλά Ελλάδα με καλά γύρω γύρω για να μπορούμε να λειτουργήσουμε καλύτερα. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ Νίκο για την κουβέντα. Να είσαι καλά, καλώς. Γεια σου. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ δεν τα πήγε καλά. Δεν νομίζω ότι πρέπει να στέκεται στα μάτια της Ευρώπης. Έτσι. Γιατί παίζει τότε? Γιατί πρέπει να παίξει. Για να πάρει τα 5 λεφτά. Παίρνει, ναι. Ο, δεν παίζει γι' αυτό όμως. Γιατί παίζει? Παίζει γιατί αν έλεγε στον. Για να πάρει. Πέθα, θα ερχόταν. Δηλαδή αυτό ο ψηλό που είχε δεν θα ερχόταν επειδή δεν παίξει Ευρώπη. Δηλαδή... Εμένα, κοίταξε, ο ψηλό μου αρέσει. Είναι. Αυτό μπορεί να κάνει. Κώστα, αυτό κάνει. Ο Νόουλ. Εντάξει, είναι ένα μπάνγκερ. Τι είναι? Να δώσει εκεί μάχη, να παλέψει. Rebound, κανένα κάρφωμα από κάτω. Να γεμίζει τη ρακέτα. Να κάνει φάουλ. Αυτά. Να σπρώχνει. Να βγαίνει να καρφώσει και να βαράσει το στεφάνι. Εντάξει, έτυχε τώρα. Η Μπαχάμι. Είπας και το μάνα. Και εμάς ο δικός μας ο Ντέιβις έχει χάσει από τα φιλικά, ναι. Τα μετράω, με τον Γκάρετ μαζί, 9 καρφώματα. 9. Εκτός. Ναι, αλλά είναι καλός. Είναι καλός. Καλός είναι. Ο Γκάρετ είναι αυτός του ΠΑΟΚ. Ναι. Καλός είναι και αυτός. Και αυτός είναι καλός. Και ωραίος είναι ο playmaker που έχεις. Ο Χάνλαν. Αυτός. Όλοι καλοί. Ο οποίος έκανε φάουλ και έκανε καραγκιζιλίξ το τελευταίο δευτερόλεπτο και το πήρες. Όλοι καλοί, όλοι καλοί. Έτσι σου είπα να λες. Μα αφού το δείχνουν τα αποτελέσματα. Ποια αποτελέσματα? Έπαιξε με το διαλυμένο Άρη. Με την υποβιβα. Με τη Λάρισα που θα πέσει και το Ρέθνο που θα πέσει. Και έπαιξε με τον Πανιόνι που θα πέσει. Αυτού του τέσσερι που θα πέσουν έπαιξε. Και πανηγυρίζει που κέρδισε. Και πήγε στο Περιστέρι και έχανε 20 πόντου στο δεύτερο λεπτό. Και πανηγυρίζει. Και έχασε 16. Και πανηγυρίζει. Που θα πα να βάζει κάτι 30 ή κάτι 40 σε όλα τα μάτια. Συμφωνώ, γι' αυτό τι καλό είσαι τώρα. Γι' αυτό κρατάμε χαμηλού τόνου. Εντάξει, και ο Πάκου με τον Άρη παίξει με τον Παναθηναϊκό. Ο Άρης τώρα. Και εκτό έσαι με τον Ηρακλή. Ο Πάκου παίξει εκτό έσαι με τον Άρη. Σωστό. Τι, ένα μάτσο με τη Λάρισα έχει ο Πάκου. Αλλά εγώ άκουσα τι είπα πριν. Τι. Ότι η φετινή χρονιά τι είναι. Τι είναι. Να σωθούμε όλοι. Αυτό είναι ο στόχο. Ο Ηρακλή σώθηκε ήδη. Με τρει νίκε. Ναι, έκανε διπλό με στη Λάρισα. Κέρδισε άντα το ρέθιμο με διαφορά. Τον Άρη με διαφορά. Την Λάρισα με διαφορά. Την Λάρισα με διαφορά. Έχει σωθεί ήδη ο Ηρακλή. Θα κάνει 5 νίκες στην έδρα του ακόμα? Με τον Πανιόνιο, ναι. Τη Λάρισα, ναι. Τον ΠΑΟΚ, ναι. Τον Κολοσσό, ναι. Και το Λαύριο. Και το Λαύριο με στην έδρα θα τα πάρει αυτά τα μάτσα. Ναι. Στην έδρα του. Και ας μην πάρει κανένα εκτός έδρας. Την ΑΕΚ. Σώθηκε. Την ΑΕΚ θα χάσει 15 πόντους. 7.500 κόσμο θα έχει. Τι? 7.500. Γιατί έχεις έρμα με την ΑΕΚ.
Θα έρθει. Όχι, στο Καφτατζόγλου θα γίνει το μάτς. Καλή ιδέα. Μετά το βοηθητικό που είχε 3.000 κόσμο με 1.000 καρεκλάκια και είχε 3.000 κόσμο εκπληκτικό. Δηλαδή πραγματικά ξεπεράσετε κάθε προσδοκία. Στο βοηθητικό το που η άλλη παπάντζα, για να λένε ότι παίζουν Καφτατζόγλιο, παίζω λέει στο βοηθητικό γιατί γίνονται έργα μέσα. Όχι, γίνονται. Όχι, επειδή δεν μπορώ να πληρώσω. Τι έργα γίνονται, αγόρι. Γίνονται, το σκαμμένο όλο είναι. Πού? Στο Τατράν. Ε, βέβαια, πώς να μη σκαφτεί. Για να παίξει ο. Δεν το πληρω... ε, θα το πληρώσει ο Πάοκ όμως. Το τώρα με βάλει να περασπίσουμε τον Πάοκ. Ο Πάοκ θα πάει και το πληρώνει. Ήταν. Όχι σαν εσένα και τον Άρη που πήγε και δεν πλήρωσε. Απλώς δεν θέλει ο Πάοκ, Κρίσταντε και Κώστα να πληρώνει 5 εκατομμύρια και 10 το χρόνο γιατί βρήκαμε δύο. Ναι, άλλο 5, άλλο 2. Ναι, και στο εντάξει, επειδή το ΑΚΑ πήρα το πήραμε 300 χιλιάρικα, εντάξει. Θα το πάρει και πάλι το χρόνο με τόσο. Παρεπτόντως για αυτούς που αγωνιούσαν ο Άρης πλήρωσε το Καφτατζόγλιο, που λέγανε δεν πλήρωσε το Καφτατζόγλιο με τη Λάρισα, το Καφτατζόγλιο και το πλήρωσε, εντάξει. Τα λεφτά παιδιά τα πήρατε τα λεφτά. Επίσης αυτοί που γράφουν είναι απλήρωτοι παίκτες του Άρη στο ποδόσφαιρο. Μήπως μπορούν να μας πούν να πληρώθηκαν αυτές τις μέρες τίποτα, μήπως μοιράστηκαν κανένα μισό εκατομμύριο. Πολλά λεφτά, μισό εκατομμύριο Κώστα. Τα βρήκε ο Άρης. Πες, τα δώσω Μαρινάκης. Εγώ δεν είπα τίποτα. Λοιπόν, σήμερα μπαλίτσα. Λοιπόν, θα δούμε. Ναι, τι έχει, πες μας να κλείσουμε αυτό. Έχει full πρόγραμμα σήμερα. Τι έχει? Άγιαξ Τσέλσι. Πέστε τα γρήγορα γιατί με έχει δωροδοκίσει ο Τσέλσι. Over 3,5. Over 3,5. Και Λειψία Ζενίτ την ίδια ώρα, 8 παρα 5 στι 10. Χάντμπολ. Μπεφίκα Λιόν. Γκένγκ Λίβερπουλ. Over, over. Ωραία. Λίλ Βαλένθια. Ζάλσμπουργκ Νάπολη. Σλάβια Μπαρτσελώνα και Ίντερ Ντόρτμουντ στι 10. Ίντερ Ντόρτμουντ. Το Ίντερ Ντόρτμουντ είναι ωραίο και το Άγιαξ τέτοιο. Αυτά τα δύο είναι ωραία. Τα άλλα είναι. Κάνα στοιχηματικό. Θα δούμε μόνο τη Λίβερπουλ γιατί είμαστε Λίβερπουλ. Τι. Και έχει και μπάσκετ, έχει Χαποέλ ΑΕΚ. Κώστα παίζει Champions League και έχει μπάσκετ, λέει. Μπάσκετ έχει που παίζουμε στο Βαθύλακο εμείς, Κώστα. 8.30 ώρα, έλα να παίξεις. Να σώ. Έλα, ναι. Να 8.30 ώρα. Λοιπόν, αποκλείοντας, ξεχάσαμε να αναφερθούμε. Ναι. 6 ώρα είναι το παιχνίδι της ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ. Είσοδος ελεύθερη. Σου ρωτή. Είσοδος ελεύθερη. 6 ώρα πάω Bohemian, 1-1 το παιχνίδι στο Δουβλίνο, είναι ο επαναληπτικός, 6 ώρα είναι το παιχνίδι. Bohemian, Κάπα Δέλτα Αλφα. Από τις 3 ώρα ανοίγουν οι πόρτες, πάρτε τα παιδάκια σας, πάρτε τα νηψάκια σας, ωραία ευκαιρία. Αυτά λέγανε και χθες στο Ρέντι και είδες τι έγινε. Όχι, όχι, εντάξει. Ένα ωραίο παιχνίδι. Όντως, θα πάρουν τα παιδάκια, είναι ωραία αυτά. Θα υπάρξουν, δεν είμαι τάδος από το Λίμπερο, 6 ώρα ξαναλέω. ΠΑΟΚ Bohemian. Έτσι ώρα έχει ο Χρήστα του εκπομπή. Του βγάζω πάντα. Του βγάζει. Και αυτοί με βγάζουν και εγώ του βγάζω. Λίμπερ. Εδώ είμαστε Λίμπερ. Ναι, ναι. Το Repair Store. Ναι. Ό,τι θέμα και να έχετε με το κινητό σα. Μπαταρίες, οθόνες, φορτιστές, ναι. Σπίκες. Πάτε στο Repair Store. Temper and Glass. Τρία καταστήματα. Βενιζέλου 11 στο κέντρο. Βασιλής Σόλγας 140. Τούμπα Επιδαύρου 5 με Γρηγορίου Λαμπράκη και repairstore.gr. Πολύ ωραία τα είπατε. Κλήρωση κάνατε. Και δύο στείλανε Ηρακλή και δύο Άρη. Και απλά οι δύο είναι ένα. Θα ενημερωθούν. Η Αργυρό και ο Κώστα πρέπει να είναι αδέρφια Κώστα. Δεν πειράζει, θα ενημερωθούν. Δεν πειράζει. Ωραία. Θα έρθουν στο μάτς. Όσοι στείλατε και κερδίσετε δύο του Ηρακλή και δύο του Άρη, θα ενημερωθείτε από τη Μαρελής στα επόμενα λεπτά. Αυτά. Ραντεβού αύριο. Αύριο πάλι. Λίγο μετά τις 12.